Επιστροφή στο Μλάντα Βόλεσλαβ, στην κεντρική Βοημία, στην πολυγενέτειρα του απαράμιλου Γιάν Ζέλεσνη, εκείνου του ακοντιστή υπεραθλητή. Σε βραδιά που το ψύχος είναι σκληρό ακόμη και για τους εθισμένους σε αυτό το ντόπιο, περίπου 4.000 θεατές στο μικρό στάδιο Μέστσκι, ολόιδιο με την έδρα της Ξάνθης στα Πηγάδια, 700 Έλληνες. Αυτή είναι η δεκάδα της Μλάντα Μπόλεσλαβ σε ένα καθαρό 4-4-2 με τον Πιζανόφσκι τερματοφύλακα, ο Βόρισε Κοκόπιτς, ο Προχάζκα και ο Χρντλιτσκα είναι οι τέσσερις μπακ. Ο Ράινοχ με τον Ματεϊόφσκι στο κέντρο της μεσαίας γραμμής και στα πλάγια ο Κίσελα με τον Σέντλατσεκ. Και προθυμένοι ο Γάλλος Μεντί, ο μοναδικός ξένος στο ρόστερ της Μλάντα Μπόλεσλαβ, με τον 19χρονο Γιάκουμπ Ρέζνιτσεκ εδώ, μασκότ των ντόπιων. Η ΑΕΚ αυτή τη φορά με όλο το στράτευμα σε θέση μάχης. Λείπει μόνο ο Άκης Ζήκος που με επιλογή του Σέρα Φερέρ έμεινε σπίτι. Εδώ ένα χαρακτηριστικό της διάθεσης των φίλων της ΑΕΚ πλάνο από τις κερκίδες του Μέστσκι. Η ΑΕΚ λοιπόν με τον Μορέτο στην εστία. Γραμμή άμυνας με τον Έντσον Ρατίνιο, τον Αρουαμπαρένα στις άκρες, σέντερ μπακ ο Δέλλας με τον Ζεράλντο και ο Παπασταθόπουλος στον πάγκο. Η κεντρική χάφο Τόζερ με τον Νσαλίουα. Και στις άκρες ο Μαντούκα με τον Μανού επαναλαμβάνω με τον Ριβάλντο. Και προθυμένει ο Νίκος Λιμπερόπουλος λίγο πιο πίσω από τον Ισμαέλ Μπλάνκο. Αυτός είναι ο Γιώχαν Βέρμπιστ. Εδώ μια ανώμαλη έξοδος και περίπου άσεμνη υπό την πίεση των Στιούαρτς από τον αγωνιστικό χώρο πίσω εκεί που είναι η θέση των φιλάθρων στην κερκίδα. Η επίσημη έλευση των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο, έλεγα, για τον διαιτητή, τον Γιώχαν Βέρμπιστ, 41 ετών, στη μέση 7η χρονιά διεθνής, το νούμερο 3 στην επιτηρίδα των Βέλγων ρέφερι, μετά τον Ντεμπλέικερ και τον Άλαρτ. Για εξτάχνει την εκτός έδρας νίκη που έχει να την κάνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο από πέρσι τον Αύγουστο στο Εδιμβούργο εναντίον της Hearts στα προκριματικά τότε του Champions League. Έκτοτε 3 μάτς στον Όμιλο και άλλο ένα με την Paris Saint-Germain στο UEFA. 4 και ένα στη Σεβίλη 5 και ένα στο Salzburg 6 και ένα στο Μπουρός με την Elfsborg. 7 παιχνίδια συνεχόμενα εκτός έδρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δίχως τη νίκη που απόψε όμως τη χρειάζεται. Εδώ η αρχηγή, ο Τραϊανός Δέλλας, που δεν φέρνει ασφαλώς τις καλύτερες αναμνήσεις στους Τσέχους. Και απέναντί του ο μοναδικός παίκτης της Μλάντα Μπόλεσλαβ που είναι στο ρόστερ της Εθνικής Τσεχίας, ο Μάρεκ Ματεϊόφσκι, με διαφορά ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής της ομάδος. Και βάλει τον γκολ τον Οκτώβριο, το δεύτερο, σε εκείνο το 3-0 των Τσέχων για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μόναχο εναντίον της Γερμανίας. Εδώ ο Μαρσέλο Μορέτο με τον έναν από τους βοηθούς του Βέρμπιστ. Τι να κάνω τώρα. Τα δίχτυα όπως βλέπετε θα πρέπει να δεθούν με κάποιον τρόπο. Ο Λορένσο Σέρα Φερέρ στον πάγκο της Ένωσης, ο 54χρονος Ισπανός με τον Νίκο Κωστέναυλου όρθιο. Και απ' την άλλη ο Πέτρο Πιζανόφσκι στα 33 του, είναι ο πιο μεγάλος ηλικία ποδοσφαιριστής σε μια κατά τα λοιπά εξόχως νεανική ομάδα. Ο Πιζανόφσκι που έδισε στην Εξάνθη όταν ανέτειλε το άστρο του Αρκάντιους Μάλαζ. Και στην συνεχεία βρήκε δουλειά εδώ, στην πόλη που εδρεύει το εργοστάσιο αλλά και το μουσείο της εθνικής αυτοβιομηχανίας της χώρας, της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας, της Σκόντα. Οι οικοδεσπότες στην σέντρα με τον Ρέζνιτσεκ και τον Μεντί, τους δύο κυνηγούς, και τον Ματεϊόφσκι που έρχεται από πίσω και παίρνει την πρώτη μπάλα και την περνάει για τον Μεντί. Ο Νσαλίου αυγαίνει από τα μαρκαρίσματα και απομακρύνει. Και ο Κόπιτς, ο ένας από τους δύο στόπερ, αριστεροπόδαρος. Ο Δέλλας, μια σίγουρη επέμβαση με το στήθος ο Ριβάλντο που ξεκινάει από δεξιά και έχει πάει απέναντι αριστερά από ό,τι βλέπω στο ξεκίνημα ο Μανού. Εδώ ο Ριβάλντο κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Κίσελα, αριστερός χαφ.
Γιάννη Κίσελα. Επαναφέρει ο Έντσον Ρατίνιο. Ζητάει ο Λιμπερόπουλος, κοντρολάρει. Ξανά αλλάζει με τον Βραζιλιάνο Μπακ, κόβεται όμως από τον Πρόχασκα. Ματεϊόφσκι, Βέλας ελέγχει, περνάει από τον Ρέσνιτσεκ το σώμα. Κόντρα από τον Ράινοχ, αλλά ανοίγει πολύ το κοντρόλ ο Κίσελα. Υπάρχει και πάλι στην ΑΕΚ. Μπροστά στον πάγκο της. Αυτή τη φορά το πλάγιο είναι της Μλάντα Μπόλεσλαβ. Τα την κακή απομάκρυνση του Έντσον Ρατίνιο. Ο Χρέντλιτσκα, αριστερός μπακ. Ο Ρέσνιτσεκ. Κίσελα έπαιξε ωραία με τον ιδίο, ο Κίσελα με τον Ρέσνιτσεκ. Η σέντρα όμως είναι πολύ δυνατή για να την προλάβει ο Σέντλατσεκ που πέφτει πάνω στο Μωρέτο, σηκώνει το Μωρέτο. Η σέντρα από τον Βόρισεκ, η προσπάθεια του Σέντλατσεκ για κεφαλιά. Ο Σαλίουα απομακρύνει όπως ο Ράινοχ. Πιέζει ο Λιμπερόπουλος. Βγαίνει από την άμυνα ο Τόζερ. Μανού. Φάουλ ο Ράινοχ. Εδώ σπρίντερ της ΑΕΚ, ο Πορτογάλος Μανού. Τρίτο λεπτό, 0-0, στο φάουλο Τόζερ με το αριστερό πόδι. Το Βέρμπιστ του δείχνει να καθυστερεί στην εκτέλεση για να χωρίσει τις συνήθεις λαβές μακριά από την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή κοντά στον Πιζανόφ. Και εδώ ο Ντάνιελ Τόζερ, ο κόσμος μπιζάρει την ΑΕΚ για να φτάσει σε ένα γκολ νωρίς που θα ήταν το ιδεατό σενάριο. Κεφαλιά του Λιμπερόπουλου στριφτεί, επεμβαίνει ο Ράινοχ, είναι κόρνερ. Από το σώμα του κατάξαν του αμυντικού χαρ. Γιάννε Ράινοχ, εδώ ο Πιζανόφσκι. 700 Έλληνες είναι σαφώς πιο φασαρτζίδες από τους φιλήσυχους ντόπιους. Άλλωστε για να φτάσουν ως εδώ να υποστηρίξουν την ΑΕΚ σημαίνει ότι είναι επίλεκτοι που λένε. Έστω και χωρισμένοι σε τρία διαφορετικά κομμάτια της κερκίδας κάνουν πολύ θόρυβο. Το κόρνερ στο 4 με τον Ντάνιελ Τόζερ. Καλό είναι, δοκιμάζει την κεφαλιά ο Γεράλντο, out. Σηκώθηκε και ο Ριβάλντο, αλλά έχω την αίσθηση ότι την κεφαλιά την πήρε από ερχόμενος από τους center back, ο Γεράλντο εδώ, ο Ριβάλντο. Ματεϊόφσκι. Τον κλείνει ο Τόζερ, ανεβαίνει ο Βόρισεκ από την οπισθοφυλακή. Μεντί περνάει από τον Γεράλντο, καλή προσπάθεια στην αφετηρία της από τον Γάλλο που συνεχίζει συγκλίνοντας. Προσποιείται το σούτ, έρχεται ο Ράινοχ να κάνει μια λόμπα πάνω από την εστία του Μωρέτου. Ενδιαφέρουσα οπωσδήποτε η ανάπτυξη της επίθεσης των γηπεδούχων. Μαζί μας απόψε εδώ στην κεντρική Βοημία ο ρεπόρτερ του Μέγκα, ο Γιάννης Κιφωνίδης, δίπλα στον Λόρενσο Σέρα Φερέρο, στον Πάγκο Τζάικ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο προπονητής της ΑΕΚ από την αρχή είναι όρθιος. Οι περισσότερες εντολές μέχρι στιγμής έχουν αποδέκτη τον Έντσον, από τον οποίο ζητάει να βγει, να προωθηθεί για να παίξει ΑΕΚ και από δεξιά. Θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του και την πολύ καλή φόρμα στην οποία βρίσκεται ο Βραζιλιάνος. Στο τελευταίο μάτς είναι από τους καλύτερους της ΑΕΚ. Βαθιά παλιά του Ματεϊόφσκι, φαίνεται να το ελέγχει το πράγμα ο Δέλλας. Γυρίζει πίσω στο Μωρέτο. Στην πίεση του Ρέσνιτσεκ, εδώ ο Έντσον Ρατίνιο και ο Τόζερ. Κλείνει ο Ματεϊόφσκι, φρενάρει τον Ούγκρο Χαφ. Ριβάλντο. Φάουλ, όχι, όχι λέει ο Βέρμπιστ, όχι. Όχι, όχι, να έκανε. Δέλλας. Έντσον Ρατίνιο. Την πίεση του Κίσελα, μπάλα στον Μωρέτο. Ζεράλντο. Δέλλας. Ριβάλντο. Πολύ πίσω. Μπλάνκο. Δεν παίζει το 1-2 ανάμεσα του ο Ματεϊόφσκι. Ο
Ωραία αναλλαγή με τον Ρέσνιτσεκ. Ανοίγει το κοντρόλ πιέζοντας από πίσω με το σπρόξιμο. Ο Μπλάνκο είναι φαουλ. Άλλο ένας ιδιαίτερα καλός παίκτης με την μπάλα στη μένη, είναι το δεξιπόδι. Ο Πέτρ Βόρισεκ βάζει αρκετό φάλτσο, η μπάλα περνάει από όλο τον κόσμο πριν φτάσει κοντά στο Μωρέτο να την διώξει ο Δελάς. Στο πλάι ο Χρτλιτσκα. Ρέσνιτσεκ έρχεται ο Λιμπερόπουλος. Έτσι ο Ρατίνιο. Ο Πρόχασκα. Το 1-2 Λιμπερόπουλου Ριβάλντο. Νομίζω η μπάλα βγήκε. Πραγματικά το ίδιο νομίζει και ο βοηθός. Τόσταρ. Είχε μαχητικά, κέρδισε την μπάλα και το πλάγιο και τα χειροκροτήματα από τους φίλους της Ένωσης. Άρρουα Μπαρένα. Λιμπερόπουλος. Ωραία με το σώμα απαλλάσσεται από τον Πρόχασκα. Βλέπει όλο το γήπεδο και καταφέρει το παιχνίδι στον Έντσον Ρατίνιο, όχι όμως με ακρίβεια. Τον υποχρεώνει να γυρίσει λίγο πίσω για να πάρει την μπάλα. Η σέντρα για τον Μπλάνκο κόβεται από τον Κόπιτς. Μεντί. Πιέζει ο Μανού. Κερδίζει καθαρά την μπάλα από τον Γάλλο, την ανοίγει πολύ. Ράινοχ που υποφελήθηκε. Βόρισεκ. Ο Σέντλατσεκ με τον Γεράλντο που κάνει φάουλ. Ο Μπόρισεκ όπως σας σχεδόν όλες τις στιμένες μπάλες βγαίνει πολύ μακριά, ο Μωρέτο πηδάει πίσω από το Δέλα. Χαρντλίτσκα, κερδίζει ο Έντσον Ρατίνιο με ωραίο κοντρόλ. Ψάχνει την αντεπίθεση, δεν ξεκίνησε κανείς. Από τον Κόπιτς στον άλλο στόπερ τον Πρόχασκα. Ένα νεανικό δίδυμο. 23 ετών και οι δύο. Ο Κίσελα, ο Δέλας με τον Έντσον Ρατίνιο, ο Τόζερ. Ο Ράινο, ο Ματεϊόφσκι έχει μείνει κάτω, έτσι ο Ρατίνιο. Παρά ο Μπαρένα. Και τώρα διακόπτει ο Βέρμπιστ, Βέλγος ρέφερι, τον τη ροή του παιχνιδιού στο 9. Εδώ η σύγκρουση Μεντί, Δέλα και Έντσον. Ο μικροκαμωμένος Βραζιλιάνος ανάμεσα σε δύο γκώδεις, σωματώδεις ποδοσφαιριστές. Έφαγε ένα καλό τράκο και από τότε είναι κάτω. Τώρα υποβασταζόμενος σηκώνεται. Ο Παπασταθόπουλος προληπτικά σηκώνεται από τον πάγκο για ζέσταμα. Και ο Βέρμπιστ θα συνεχίσει με ελεύθερο γιατί η μπαλά έπεσε. Δεν βγήκε έξω από το γήπεδο. Επιστρέφει ο Έντσον Ρατίνιο στο μεταξύ. Μόλις πάρει την εντολή, Αλέξη, από τον διαιτητή της συνάντησης, το έκανε χαρακτηριστικά να μην μπει ακόμα. Πρέπει να παιχτεί λίγο η μπάλα. Γυρίζει και τον βάζει τώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάντα ο παίκτης επιστρέφει από πρώτες βοήθειες αφού έχει παιχτεί η μπάλα. Ξανά. Είναι μια από τις ιδιαιτερότητες της ιδιοτροπίας, αν θέλετε, του κανονισμού, αλλά είναι ο κανονισμός. Τόζερ με να περάσει με τη μία για τον Λιμπερόπουλο. Παρά την κόντρα στον Ράινοχ έχει την μπάλα ο Νίκος Λιμπερόπουλος και κερδίζει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Σέντλατσεκ που το πιστοχώρησε. Κλείσαμε το πρώτο δεκάλεπτο στο Μέστσκι Στάντιον του Μλάντα Μπόλεσλαβ 0-0. Ο Μανού πάει για το σούτ, κλωτσάει τον Πρόχασκα. Τόζερ κάτω, ο Πρόχασκα, ο Ούγκρος καταλαβαίνει και βγάζει την μπάλα έξω. Πράγματι έφαγε κλωτσιά ο Τσέχος από τον Πορτογάλο, εντελώς αθέλητη, πάνω στη φούρια του Πορτογάλου να σουτάρει. Κερδίζοντας εδώ την κόντρα, τον βρήκε γεμάτα που λένε, τον Βόρισεκ.
ο Σέντλατσεκ και στο βάθος ο Βόρισεκ που σηκώθηκε, η δεξιά πλευρά δηλαδή της Μλάντα Μπόλεσλαβ, η οποία επιστρέφει την μπάλα στην ΑΕΚ. Άρουα Μπαρένα αλλοιώνει την τροχιά της πάσας ο Σέντλατσεκ και έχει γίνει φάουλ υπέρ του Λιμπερόπουλου. Ο Μπλάνκο μέσα στην περιοχή των Τσέχων. Το φάουλ έχει γίνει γύρω στα 20 μέτρα πίσω. Ο Ριβάλντο στο 12 με το ταμπλό στο 0-0. Επιλέγει τον Τόζορ. Το σουτ πάνω στα σώματα, στρώνεται στον Ζεράλντο, αλλά η έξοδος του Πιζανόφσκι είναι γρήγορη. Πιθανόν και να μην αντιλήφθηκε ακαριέα ο στόπερ της ΑΕΚ, ο Πορτογάλος, ο Ζεράλντο, προς τα που πήγαινε η μπάλα, μετά τις καραμπόλες. Δεν ξεπετάχτηκε που λένε. Εδώ ο Ζεράλντο μονομαχεί με τον Σέντλατσεκ, κερδίζει ο Ράινοχ από τον Σαλίουα. Το άνοιγμα από τον Μεντίε το ελέγχει ο Αρώα Μπαρένα, υπό την επιτήρηση του Σέντλατσεκ. Ο Πρόχασκα με το κεφάλι. Βόρισεκ. Φάουλ υπέρ της Μλάντα Μπόλεσλαβ. Καλός μπακ ο Πέτρο Βόρισεκ. Πολύ επιθετικός μπακ. Μουσαλίουα παίρνει το ρόλο του στα μαρκαρίσματα περιοχή. Ο Κίσελα εκτέλεσε το φάουλ, το αριστερό πόδι, ο Ριβάλντο με τον Τόζαρ. Χαρντουλτσικά. Ρέσνιτσεκ, κεφαλιά πίσω, καλή είναι για τον Μεντί. Μπροστά στον Άρουα Μπαρένα. Κίσελα. Άρουα Μπαρένα, κόρνερ. Αναβατώ με το πρώτο που δίνει η ΑΕΚ. Στην επιτιθέμενη Μλάντα Μπόλεσλαβ στο 14. Εδώ οι φίλοι της Ένωσης. Στην κερκίδα μπροστά στην οποία θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ από τον Τόμας Χαρντουλτσικά, τον αριστερό μπακ. Βγαίνει ο Μορέτο. Μια εύκολη επέμβαση. Τόζερ, ωραία ο Ριβάλντο, η ΑΕΚ ξεδιπλώνεται, αλλά τους σταματάει προς στιγμήν ο πιστογορημένος Σέντλατσεκ. Και συνεχεία ο Μανού κερδίζει το πλάγιο μόνον. Άρουα Μπαρένα. Φίλοι της ΑΕΚ στην εξέδρα παίζουν με τον καλύτερο τρόπο τον ρόλο του στην υποστήριξη της ομάδας. Ένα καλή πάστας κοινόδηχος, πιστόλια και φωτοβολίδες σήμερα εδώ στην Τσεχία. Από τον Ριβάλντο, Άρουα Μπαρένα. Με τον Μανού είναι δύσκολο να γίνουν τα 1-2 υπό την πίεση των Τσέχων. Ματεϊόφσκι, ωραίο στρώσιμο στον Κίσελα που ανεβαίνει. Βάζει ωραία το σώμα ο Έντσον Ρατίνιο. Με τη φόρα που είχε ο Κίσελα έπεσε πάνω του, τον έριξε, τη συνεχεία του βάζει μια τριπλοποδιά. Ο Έντσον είναι φάουλ υπέρ της Μλάντα Μπόλεσλαβ. Αλέξη. Γιάννη. Αλέξη, βλέπουμε ότι στις τελευταίες επιθέσεις της ΑΕΚ ο Ριβάλντο είναι πιο ελεύθερος. Πηγαίνει στο κέντρο, ζητάει την μπάλα πάρα πολύ συχνά, προσπαθώντας να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα της Μλάντα. Ναι, εντάξει, η δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής είναι μόνο επί χάρτου. Η αφετηρία των πρωτοβουλειών του Βραζιλιάνου, από εκεί πέρα φυσικά και έχει το ελεύθερο. Κινείται εκεί που νομίζει ότι είναι το καλύτερο. Αλλά τώρα η ΑΕΚ αμήνεται απέναντι σε αυτό το φάουλ στο 16, ο Ριβάλντο, νάτος, κόρνερ. Δεν ήθελε να πάρει κανένα ανόητο ρίσκο, αφήνοντας την μπάλα. Μπορεί να βρίσκεται στο δοκάρι, αλλά μπορεί και να μην έβρισκε στο δοκάρι και να πηγαίνει στα δίπλα. Εδώ είναι η δουλειά του Μορέτο.
Η ΑΕΚ απλώνεται σιγά σιγά, αλλά όχι με προϋποθέσεις γρήγορης αντεπίθεσης στο τέρεν. Τόσδορ, ο Ράινοχτ κερδίζει πολύ ωραία την μπάλα. Σκυλεί στην μεσαία γραμμή στα μαρκαρίσματα. Ο Γιάν Ράινοχτ και πολύ επικίνδυνος και όταν βγαίνει και μπροστά από τον άξονα, σαν κρυφός κυνηγός. Ρτλίτσκα. Για τον μικρό, τον Ρέσνιτσεκ, 19 ετών, της τάξης του Παπασταθόπουλου. Ωραίο τρίγωνο με τον Κίσελα και τον Χρτλίτσκα που βγάζει τη σέντρα. Ρουαμπαρένα σε θέση στόπερ, είχε κλείσει από την αριστερή πλευρά, όσο όφιλε να κάνει και έδωσε τη λύση. Μανού. Μισαλίουα. Από τον Ρουαμπαρένα ο Τόζερ. Ριβάλτο. Έτσον Ρατίνιο. Δελασιάκ δεν έχει ακρίβεια στις εναλλαγές της μπάλας και συνεπώς δεν έχει ρυθμό στην κυκλοφορία της. Αντιμετωπίζει μια καλή οργανωμένη πίεση από τις λευκές φανέλες απέναντί της. Μανού. Ριβάλτο. Με πολύ χώρο έτσι ο Ρατίνιο, του περνάει την μπάλα ο Ριβάλτο και εκπλησιάζει με καλές προϋποθέσεις στο 18. Εδώ όμως κολλάει λίγο ο Έντσον. Λιτερόπουλος. Στρώνει για τον Τόζερ. Ναι, το σουτ χαμηλά έξω. Αυτή ήταν μια ωραία επίθεση από την ΑΕΚ που ασφαλώς ανησύχησε τον Σντένεκ Σκάσνη, τον 50χρονο προπονητή, που μετά τον Όφη και τον Παναθηναϊκό επέστρεψε στην πατρίδα του. Εδώ έπιασε δουλειά από τις αρχές του Σεπτεμβρίου εξαιτίας του κακού ξεκινήματος της Μλάντα Μπόλεσλαβ στην σεζόν. Τώρα είναι δέκατη στο φινάλε του πρώτου γύρου. Όταν πέρσι είχε βγει τρίτη πίσω από τη Σπάρτα και τη Σλάβια Πράγας και πρόπερση δεύτερη πίσω από την πρωταθλήτρια της Σλόβαν Λίμπερετς. Εδώ Μεντί με τον Γεράλντο. Κίσελα το δεξί. Τόσδερ. Λιμπερόπουλος. Μπορεί και να τον κράτησε λίγο. Ο Χρντλίτσκα δεν ήταν τίποτα. Κόπιτς. Πρόχασκα. Βόρισεκ. Σαντλάτσεκ. Πάουλ. Ο Ρουαμπαρένα. Δέχεται ασυζητητή την απόφαση του Βέρμπιστ, ποιος θα κάνει και παρατηρήσεις. Τελευταία φορά πριν την κίτρινη κάρτα είναι το νόημα. Φάουλ με τον Βόρισεκ στο 19. 0-0 στο Μέστσκι στάδιον. Κεφαλιά του Μεντί. Ματεϊόφσκι. Χρντλίτσκα. Ωραία ο Λιμπερόπουλος. Καλή επιστροφή. Τόζαρ. Μανού. Μισαλίουα. Βάλτο ανοίγει το κοντρόλ. Κερδίζει η συνεχεία την κόντρα. Προστατεύει την κατοχή της μπάλας. Κόψιμο του Σέντλατσεκ είναι αυτό που επισημέναμε και νωρίτερα, η οργανωμένη ορμητική πίεση των γηπεδούχων πάνω στην μπάλα, όποιος και αν την κυκλοφορεί από πλευρά ΑΕΚ. Εδώ ο Σέντλατσεκ απλώς την κράτησε μες στο γήπεδο. Γεράλντο. Πρόχασκα στην κεφαλιά. Τόζερ. Μανού. Σαλίουα. Ωραίες αναλλαγές. Μπλάνκο. Πολύ δυνατή η πάσα για να φύγει ο Ριβάλντο. Το Λιμπερόπουλος, ο οποίος δείχνει στον Καναδό την ήθελε στα πόδια και όχι στο χώρο. Χρντλίτσκα. Παίξε ωραία με τον Ρέσνιτσεκ. Κίσελα. Χαμηλά. Δέλλας. Τόζερ. Ράινοχ. Πρόχασκα. Βόρισεκ. Κοντά ο Μπλάνκο. Ράινο. Ο Άντισον Ρατίνιο αφήνει, πήρε ένα μικρό ρίσκο εκεί. Είδε ότι ερχόταν με δύναμη η μπάλα για τον Γιάν Κίσελα. Εδώ ο Ράινο.
Ματεϊόφσκι. Φάουλ με το σώμα από τον Βάτσλαβ Πρόχασκα στον Νίκο Λιμπερόπουλο. Είναι ένα καλό ερώτημα για αυτό το, για την εικόνα που έχουμε στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου και εν όψη του επόμενου 1,5 ημιχρόνου που έχουμε μπροστά μας, πόσο θα αντέξουν οι Τσέχοι να κάνουν αυτή την πίεση σε διάρκεια. Ο Ριβάλντο γεμίζει με το φάουλ, ο Φρέντλιτσκα ψηλά το πόδι του Ματεϊόφσκι. Το κυνηγάει ο Έντσον Ρατίνιο, κρατάει ο αρχηγός της Μλάντα Μπόλεσλαβ. Δεν είχε όμως τα στηρίγματα για να κρατήσει ζωντανή η φάση για τους γηπεδούχους. Εδώ ο Ζεράλντο με τον Τόζερ. Ο Λιμπερόπουλος κοιτάζει τον Μανού, θέλει να του περάσει την μπάλα. Κατάλαβε την πρόθεσή του και τον έκοψε. Ο Ράινο Χαλαϊάκ βγαίνει με τον Μανού. Ενώ υπάρχει παίκτης των γηπεδούχων κάτω. Τον βλέπει ο Βέρμπιστ και τώρα διακόπτει το μάτσι υπό τις αποδοκιμασίες του κοινού που αισθάνθηκε ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να σταματήσει μόνη της το παιχνίδι. Ωστόσο, είναι μια καινούρια διεθνής πραγματικότητα. Μια εντελώς σαφής οδηγία των διεθνών οργάνων του ποδοσφαίρου ότι μόνο ο διαιτητής και κανείς άλλος είναι υπεύθυνος να αποφασίζει αν το παιχνίδι κυλά ή σταματά. Διαιτητής που έχει χίλια δύο πράγματα μέσα στο μυαλό του, πρέπει να κάνει και το γιατρό. Αλλά αυτό είναι. Μανού. Λιμπερόπουλος. Βλέπει το χώρο. Περνάει την μπάλα στον Τόζερ. Ανεβαίνει ο Έντσο Ρατίνιο. Ο Ούγκρος διστάζει προς στιγμήν. Προτιμά τον Ριβάλντο. Το σούτ του Βραζιλιάνου χαμηλό. Ο Πιζανόφσκι τον περιμένει. Ο Πέτρο Πιζανόφσκι. Μια όχι πολύ δύσκολη επέμβαση. Όσο και αν τα σούτ του Ριβάλντο ποτέ δεν είναι ακίνδυνα. Πιζανόφσκι έχει αντιμετωπίσει τον Βραζιλιάνο. Μεντί. Με τον Δέλα βγάζει δίχως πίεση τη σέντρα, αλλά επίσης δίχως πίεση μαζεύει ο Μαρέτο. 0-0 στο 24-0-0 με πληροφορούν από το Μάστερ στην Αθήνα και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο μάτς του Παναθηναϊκού με την Λοκομότιφ Μόσχας. Παναθηναϊκός που από τη δεύτερη κιόλας αγωνιστική με τις δύο νίκες επί της Άμπερντιν στην Αθήνα και επί της Κοπενχάγης στο Πάρκελ είναι στους 32. Ο Τόζερ να σου τέξω. Και έχει πρέπει να αρχίσει να δοκιμάζει τρόπους για να πατάει και στην περιοχή. Καλά είναι να σου τα παίξω. Πάντα έχεις μια καλή πιθανότητα. Αλλά για την ώρα η ίδια αυτή καθ' αυτή η περιοχή, τα 16 μέτρα του Πιζανόφσκι μοιάζουν σχεδόν σαν ναρκοπέδιο για την ΑΕΚ. Ρέσνιτσεκ. Μανού. Η πίεση του Σέντλατσεκ. Ο Ράινοχ ήρθε από θέση offside ο Μεντί. Ο Γάλλος. Αρκετά χρόνια στην Τσεχία η Μλάντα Μπόλεσλαβ είναι η τρίτη διαφορετική ομάδα για την οποία παίζει σε αυτό το υποβαθμισμένο ομολογουμένο πρωτάθλημα. Ωραία, ο Μανού απέφυγε τον Βόρισεκ, δεν κατάλαβε τι του συνέβη. Τώρα να δούμε την τελική επιλογή του Μανού που έβγαλε τη σέντρα με το εξωτερικό. Σαλίουα. Ο Καναδός φτάνει ως το τέλος του γηπέδου. Γυρίζει τη σέντρα ο Μανού. Πίεση της ΑΕΚ. Ο Βόρισεκ έξω πλάγιο. Ή κόρνερ. Κόρνερ δείχνει ο βοηθός από την απέναντι γωνία στον Βέρμπιστ που δεν είχε δικαιολογημένα προσωπική άποψη. Εδώ η διείσδυση από τον Σαλίουα με το ένα χέρι ο πανύψηλος σε 1.96 Πιζανόφσκι. Και στην συνεχεία το κόρνερ που κερδίζει ΑΕΚ στο 26-0-0 στο Μέστσκι. Ντάνιελ Τόζερ. Όλοι ψηλοί μπροστά. Κεφαλιά του Χρντλιτσκα. Ο Μανού με τον Ματεϊόφσκι, ο οποίος περνάει πολύ ωραία την μπάλα πάνω από το σώμα του Πορτογάλου. Ο Έντσον Ρατίνιο πρώτου Μεντί που βάζει την κόντρα το πλάγιο είναι της ΑΕΚ. Yeah.
Μπλάνκο και Ριβάλντο. Έντσον Ρατίνιο, Ριβάλντο κάτω, σηκώθηκε αμέσως. Μσαλίουα, Ριβάλντο, Αργουαμπαρένα. Ωραία αλλαγή. Την αναγνωρίζει, την καταλαβαίνει και την χειροκροτά ο κόσμος. Ο Αργουαμπαρένα με τον Λιμπερόπουλο, Τόζερ τώρα και πάλι ο Λιμπερόπουλος που στριφογυρίζει, αλλά κόβεται σχετικά εύκολα από τον Πρόχαζκα. Ο Αργουαμπαρένα έχει μείνει κάτω, τον βλέπει ο Βέρμπιστ και αφού καταλογίσει το φάουλ εις βάρος του Ζεράλντο και του δώσει την κίτρινη κάρτα, θα διακόψει το μάτς για τον Αργεντινό. Ο Τόζερ και ο Ζεράλντο δείχνουν στον Βέλγο ρέφερι ότι έπρεπε να σφυρίξει νωρίτερα. Πάντως η κάρτα εις βάρος του Ζεράλντο, του Πορτογάλου στόπερ, είναι πολύ σωστή. Σε 7 λεπτά συμπληρωμένα, 0-0. Ο Βόρης εκφέρνει την μπάλα κοντά στη καρέ, ελληνικά. Ο Ράινοχ, ο Τόζερ, ένα καλό, ένα ζωντανό παιχνίδι από τον Ντάνιελ Τόζερ. Αρκετές λύσεις στις μικρές στιγμές που χρειάζονται στη μεσαία γραμμή. Κακή πάσα του Αρώου Αρένα για τον Μανού, γενικώς δεν λειτουργεί αριστερή πλευρά της ΑΕΚ. Ράινοχ, ο Μεντί στρώνει την μπάλα στο δεξί για να σουτάρει, ένα σουτ αρκετά απογοητευτικό. Δεν θέλω να τον αδικήσω και να πω ενδεικτικό της ποιότητάς του, γιατί είναι ένα παιδί, ο Άλεξ Νοέλ Μεντί, 24 ετών, που ψάχνει και αυτός τις ευκαιρίες του στην διεθνή καριέρα. Και μην ξεχνάμε ότι σκόραρε εδώ και εναντίον της Βιγιαρεάλ στο πρώτο παιχνίδι της Μλάντα Μπόλεσλαβ σε αυτό τον όμιλο του κυπέλλου ΕΦΑ, αλλά και στον θρίαμβό του στο 3-1 στον μπουρό της Σουηδίας επί της Έλφσμπουργκ. Ο Ριβάλντο έψαξε τον Μανού, μια πολύ δύσκολη να περάσει, άλλωστε φαντασία, ενέργεια. Μσαλίουα, για και πάλι ανεβαίνοντας πάνω από τη μεσαία γραμμή σχεδόν όλοι πλην του Δέλα που τώρα υποδέχεται την μπάλα και του Ζεράλντο και του Μωρέτο φυσικά. Και τώρα ο Μπαρένα σε ακόμη μια κακή επιλογή, έδωσε χωρίς λόγο ύψος στην μπάλα και κάνει κεφάλου στο Σέντλατσοκ και θα γίνει ο δεύτερος μετά τον Ζεράλντο, που επίσης απολύτως σωστά από τον Βέρμπιστ παίρνει την κίτρινη κάρτα. Δύο κίτρινες κάρτες της βάρος της ΑΕΚ, Ζεράλντο και Αργουαμπαρένα. Καμία στο παθητικό της Μλάντα Μπόλεσλαβ. 0-0 στο 30. Βόρισεκ. Ο Ράινοχ στην κεφαλιά. Και χώθηκε ανάμεσα στον Ριβάλντο και τον Δέλα. Εδώ οι φίλοι της ΑΕΚ, η Κατερίνη από το Μεσολόγγι, από την Άρτα, το Δημότυχο, τον Μπραχάμι, τη Νέα Σάντα, τον Βορυδαλό. Διαβάζω πανό τώρα. Και προφανώς υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν μπορώ να τα δω. Και υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες επίσης που ζουν στην Κεντρική Ευρώπη. Και έκαναν αυτό το ταξίδι ως αυτή την Κωμόπολη, την Μλάντα Μπόλεσλαβ, για να βρεθούν δίπλα στην δευτεραθλήτρια Ελλάδος. Η πάσα δεν είναι offside ο Κίσελα, γυρίζει την κεφαλιά, δεν είναι δύσκολη για τον Μωρέτο. Εδώ όμως στα νότα της άμυνας της ΑΕΚ και μια πάσα που συνέλαβε έως και κοιμόμενη την αμυντική οργάνωση της Ένωσης. Δεν έχουμε δει, γιατί αυτό είναι το καλό γενικό στοιχείο της ΑΕΚ απόψε, στιγμές που να υπάρχουν κενά στην οργάνωση. Δεν έχει περάσει η Μλάντα Μπόλεσλαβ μπάλες στην πλάτη του Δέλα και του Ζεράλντο. Αργουαμπαρένα, κοντράριο Σέντλατσεκ, ο Δέλας με τον Μεντί. Ο Μεντί του κερδίζει την μπάλα και πολύ χαλαρά ο Δέλας διώχνει, ο Ζεράλντο παίρνει ο Τόζερ. Και έχει ένα δίλεπτο που
Παίζει πολύ χαλαρά. Τώρα όμως κερδίζει το φάουλ ο Λιμπερόπουλος από τον Κόπιτς. Ο Λιμπερόπουλος αναρωτιέται γιατί ο Κόπιτς δεν πήρε κίτρινη κάρτα όπως προηγουμένως ο Ζεράλντο με τον Αρομπαρένα. Αλλά δεν είναι δουλειά του παιχτό να ζητάνε από τον διευθύνη να δείχνει κάρτες. Ο Κίσελα πήρε το πλάγιο από τον Έντσον Ρατίνιο. Ο Λορένσο Σεραφερέρ είναι όρθιος στην τεχνική περιοχή του, γιατί βλέπει ότι η ΑΕΚ περνά ένα διάστημα αμνησίας των βασικών του ποδοσφαίρου. Έτσι ακριβώς. Ο Χρόντελιτσκα κάνει ένα κακό κοντρόλ που βοηθά τον Αρομπαρένα να διώξει. Μσαλίουα, ο Ριβάλντο τον τραβάει λίγο για τη φανέλα ο Χρόντελιτσκα. Κεφαλιά του Βόρισεκ πήρε το μανού στον αέρα. Γιάννη Κιφωνίδη, πώς είναι τα πράγματα από κοντά στον πάγκο της ΑΕΚ? Έτσι ακριβώς όπως τα έπαινες, είναι λίγο εκνευρισμένος. Ζητά τον Τόζερ να ζητάει περισσότερο την μπάλα, να κάνει παιχνίδι πρωτοβουλία η ΑΕΚ, γιατί έχει περιοριστεί σε παθητικό ρόλο στα τελευταία λεπτά. Ζεράλντο. Αρομπαρένα. Ωραία ο Μανού. Μια λακκούβα στο γήπεδο, παρά τα αυτά τροφοδότησε τον Ανσαλίουα. Άλλαξαν την μπάλα. Να δούμε τώρα. Το κάνουν για δεύτερη φορά. Τέρμα γήπεδου. Πλάγιο υπέρ της Βλάντα Πόλωσμα. Εδώ ο Σέντλατσεκ, ο σκόρερ των μεγάλων ευρωπαϊκών γκολ της Βλάντα Πόλωσμα. Ειδικός να σκοράρει στο 90. Το είχε κάνει πέρυσι εδώ με την Olympique de Marseille. Όταν απέκλεισαν τους Γάλλους και μπήκαν στον όμιλο του κυπέλου UEFA. Μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Και το έκανε και τον Οκτώβριο στο Παλέρμο, ακριβώς την ίδια ιστορία. Είχαν ιτηθεί εδώ 1-0 από τους Ιταλούς, πήγαν και νίκησαν 1-0 μέσα στη Σικελία. Και μετά πέρασαν στα πέναλτι. Και το τελευταίο πέναλτι το έβαλε πάλι ο Σέντλατσεκ. Το έχουν συνήθεια λοιπόν κάθε χρόνο ένα μεγάλο σκάλπ να το συλλέγουν και με αυτόν τον τρόπο να μπαίνουν στους ομίλους του κυπέλου UEFA. Έντσον Ρατίνιο. Ριβάλντο. 1-2. Παρακολουθεί ο Κίσελα. Κρατάει ο Έντσον Ρατίνιο. Ριβάλντο. Η ΑΕΚ μέσα στην περιοχή για μια φορά. Ο Μανού ψηλά. Πλησίασε απειλητική. Με καλή επίθεση. Από το πλάι. Με τον Έντσον Ρατίνιο να κρατά την μπάλα και το σώμα του όρθιο στην τελική γραμμή. Μεντί. Ματεϊόφσκι. Πρόχασκα, Κόπιτς έχει εμπιστοσύνη να γυρίσει την μπάλα στον Πιζανόφσκι. Ο Δέλλας. Ο Λιμπερόπουλος αφήνει γιατί ήταν offside. Και ο Πρόχασκα στην πίεση του Μανού πετά την μπάλα στην κερκίδα. Ράινοχ. Βάλει σε πολύ την μπάλα. Φάουλο Τόζερ. Ο Σέντλατσεκ με τη υπερπροσπάθεια να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της Μλάντα Μπόλεσλαβ. Βλέπετε και το ταμπλό στο βάθος, αλλά έχετε και το χρόνο στην οθόνη σας εδώ ακόμη μια φορά. Φίλοι της ΑΕΚ που με τα δεσιμπέλ έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον του Τσέχου σκηνοθέτη της δημόσιας τηλεόρασης της χώρας που καλύπτει το μάτσο. Ριβάλντο. Λιμπερόπουλος. Έντσον Ρατίνιο ακόμη μια φορά όπως και προηγουμένως. Τώρα έχει το Χρντλίτσκα μπροστά του. Κερδίζει το κόρνερ. Ο Χρντλίτσκα ο πιο πεπειραμένος παίκτης της Μιλάντα Μόνος Λεύα στα κύπελα Ευρώπης.
Τον πήραν το καλοκαίρι από τη Σλάβια Πράγας. Είχε παίξει πρόπερση σε όμιλο κυπέλλου UEFA. Από τη Σλάβια πέρσι αποκλείστηκαν από την Τότεναμ πριν τους ομίλους. Ο Έντσον Ραντίνιο βρέθηκε στο χόρτο, αλλά ο Ριβάλτο δεν ξέρω, ο διαιτητής ζητάει επανάληψη του κόρνερ. Τώρα λοιπόν ο Ριβάλτο. Καλό κόρνερ είναι, ο Ράινοχ δυσκολεύεται αρκετά. Νσαλίουα με τον Μέντι. Το πλάγιο είναι υπέρ της Μλάτα Πολεσλάβ. Εδώ ο Ταμ Νσαλίουα. Μλάτα Πολεσλάβ που πέρσι, αφού έκανε το θαύμα να αποκλείσει την Ολυμπίκ του Μαρσέη, ξεκίνησε στον Όμιλο με εκείνη την ήττα από τον Παναθηναϊκό, το 1-0 με τον κόλ του Σαλπικίδη εδώ τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη, και εν συνεχεία έφερε τρεις ισοπαλίες στα επόμενα τρία μάτς. Κατετάγει τελευταία με αυτούς τους τρεις πόντους στο γκρουπ. Φέτος όμως έχει ήδη τρεις πόντους από δύο παιχνίδια, με την νίκη στη Σουηδία και την ήττα εδώ από τη Βιγιαρεάλ. Δέλας. Κεφαλιά του Ράινοχ. Ματεϊόφσκι τώρα. Σουρτό σου το Μωρέτο. Στο όριο της μικρής περιοχής τον περιμένει. Από τον Ριβάλντο στον Έντσον. Ωραία ανάμεσα στο Ματεϊόφσκι και τον Κίσελα, και φάουλ από τον Κίσελα εδώ. Το τρομένο φύγει είναι αδύνατον. Κάρτα εις βάρος του Γιάννη Κίσελα. Κατάξε γρήγορα την μπάλα μπροστά ο Έντσον Ραντίνιο. Όταν ήρθε το τάκλινγκ από τον Κίσελα περνώντας από τον Ματεϊόφσκι, ήταν αργά. Κλωτσιά μάλιστα χαμηλά στον Αστράγαλο. Κίνδυνο παιχνίδι, πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Τον Γιάννη Κίσελα στην κόψη του κανονισμού μεταξύ κίτρινης και κόκκινης κάρτας. Ριβάλντο. Μεντί. Ρέσνιτσεκ. Μικρός δεν έχει τα καλά πατήματα που θα δικαίωναν την επιλογή του Σντένεκ Σκάσνη να τον προτιμήσει μπροστά από τον Ίβο Ταμπόρσκι. Ίσως δούμε τον Ίβο Ταμπόρσκι στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση με τον πλην της συνεπωνυμίας με τον Βλάντιμιρ Ταμπόρσκι, παλαιό τσέχο διεθνή και αργότερα προπονητή με θητεία σε αρκετές ελληνικές ομάδες της περιφέρειας. Ο Βλάντιμιρ Ταμπόρσκι αυτά τα χρόνια, αν κανείς ρωτά, θα κάνει καριέρα σχολιαστή στην τσεχική τηλεόραση. Όπως και ένας άλλος παλαιός μας γνώριμος, είχε φορέσει τη φανέλα της Ξάνθης με το 10, ο Ράντιμ Νέτσας, και αυτός το ίδιο. Και έχει και το γιο του εδώ, επίσης Ράντιμ Νέτσας, αλλά είναι μικρός, είναι 19 ετών και είναι εκτός 18. Βόρισεκ, πλησιάζουμε στο 40. Με το αριστερό, βάζει αρκετή δύναμη στην σέντρα, κεφαλιά του Ρέσνιτσεκ, μαζεύει ο Μωρέτο. Ριβάλντο για τον Έντσον Ραντίνιο. Αρκετά γλιστερό το τερέν, το έχουμε δει και από τις δύο πλευρές. Έγινε φάουλ, αφήνει πλεονέκτημα ο Βέρμπιστ, αλλά δεν το παίρνει αυτό το πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Χειροκροτεί πάντως το άνοιγμα στο βάθος της άμυνας της Μλάτα Μπόλεσλαβ ο Λιμπερόπουλος. Ο Μεντί και ο Γκώδης από τον Έντσον Ραντίνιο, και με καλό timing στο άλμα. Ο Ζεράλντο αναχαιτίζει. Φρεντλίτσκα πάει για το αδιανόητο να περάσει ανάμεσα από τρεις. Η μπάλα βγήκε τα πόδια του Έντσον Ραντίνιο, είναι κόρνερ. Ένα κόρνερ που για ομολογουμένως θα μπορούσε θα δείξει κάρτα το Αλέξη. Αποφύγει και καλή κοντά του για κίτρινη κάρτα, ναι. Τον Κόπιτς, όχι τον Ρέσνιτσεκ. Για το μαρκάρισμα, Αλέξη. Να ακούσουμε τον Γιάννη Κιφωνίδη. Για το μαρκάρισμα προηγουμένως τον Έντσο Ράμος εδώ, μάλιστα χαρακτηριστικά γύρισε και του έδειξε ότι σε είδα.
προφανώς προειδοποιώντας τον ότι θα του δείξει την κίτρινη κάρτα σε μια φάση αργότερα. 2-2 λοιπόν οι κίτρινες, 0-0 το match, corner για την Μλάντα Μπόλεσλαβ, δύσκολη φάση για την ΑΕΚ, αλλά κάνει φάουλο ο Ράινοκ στην προσπάθειά του να βγάλει από την πλεονεκτική θέση την οποία είχε προλάβει να πάρει τον Νσαλίουα. Και συνεχίζει σε ένα κακό σερί εδώ και περίπου 10-15 λεπτά. Με αβίαστα λάθη. Ο Ραουμπαρένα, ο Ριβάλντο. Η αλήθεια είναι ότι και ο αγωνιστικός χώρος το παρατηρεί κανείς όταν η μπάλα τσουλάει μερικά μέτρα. Φτάνει στον παραλήπτη της με μερικά γκέλ. Αλλά όπως όλοι οι αγωνιστικοί χώροι στον κόσμο, έτσι και αυτός είναι και για τις δύο ομάδες. Ριβάλντο. Τόζερ. Λιμπερόπουλος. Με πλάτη. Ριβάλντο. Έντσον Ρατίνιο. Λιμπερόπουλος. Καλά μέχρι εδώ. Ζητάει ο Μπλάνκο, που γενικώς δεν τον βλέπουν πολλοί συμπαίκτες του σήμερα. Ο Τόζερ θέλησε να βρει τον Νσαλίου που γλίστρησε. Δεν είναι εύκολος ο αγωνιστικός χώρος, το ξαναλέω, για να κρατήσει κανείς ισορροπίες. Γι' αυτό λοιπόν, καλό είναι να προκρίνει κανείς στις επιλογές του τα πιο απλά, τα πιο σίγουρα και όχι τα πολύπλοκα και τα δύσκολα να γίνουν πραγματικότητα. Οι Άγγλοι λένε simplicity is genius, η ιδιοφυΐα είναι το απλό, να μπορείς να το κάνεις. Ακόμη 2 λεπτά για το 45 και ίσως 3 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 στο Μέστσκι Στάντιον. Βλάντα Μπόλεσλαβ ΑΕΚ, απευθείας μετάδοση του Μέγκα από αυτή την πόλη της Τσεχίας στα βόρεια και λίγο ανατολικά της Πράγας. Πρώτη τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του κυπέλου UEFA. Σε 2 εβδομάδες ο τραυματισμός. Την ΑΕΚ να υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο μάτς που θα δώσει απευθείας στο Μέγκα την Villarreal, την προηγούμενη ομάδα του Ροδόλφου Μαρτίνα Ρόβαρένα, και την Μλάντα Μπόλεσλαβ να ταξιδεύει στη Φλωρεντία να το πάσει με την Φιωρεντίνα. Ριβάλντο. Δέλλας. Σταύρε του Μανού. Ακρίβεια στο άνοιγμα. Σέντρα από τον Μανού, εύκολη επέμβαση του Κόπιτς. Ο Ράινοχ. Ο Δέλλας παίρνει αμπάριζα τον μικρό, τον Ρέσμιτσεκ, και ένα χάδι στο κεφάλι. Και παρατηρήσεις τον Τόζερ από τον Βέρμπιστ. Τι είχε γίνει, Γιάννη, είχε βγάλει τη φανέλα έξω? Όχι, όχι, όχι. Παρατηρήσει έγινε γιατί έπιασε την μπάλα μόλις έγινε το φάουλ και την πέταξε πιο μακριά για να καθυστερήσει την εκτέλεσή του. Ο Σέντλατσεκ στην κεφαλιά δεν δημιουργεί μεγάλο πονοκέφαλο στον Μαρσέλο Μορέτο. Έλα. Ακόμη ένα λεπτό πράγματι θα προσθεθεί στα 45 του πρώτου μηχρόνου, άρα πάμε για ακόμα 65 περίπου δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει αυτό το πρώτο ημίχρονο, ενός ομολογουμένως μέτριου αγώνα. Με πολλή φλιαρία, μαχητικότητα, ναι, όρεξη, ναι, διάθεση, πείσμα. Αλέξη. Αλλά όχι και πολλή ουσία, είτε από τους Τσέχους είτε από την ελληνική πλευρά. Γιάννη. Έχουμε ένα λεπτό για να τελειώσει το ημίχρονο και όμως ο Λορέντσο Σέρα Φερέρ έδωσε εντολή στο Μαντούκα και το Σέζαρ να αρχίσει προθέρμανση από τώρα. Δεν ξέρω αν και οι δύο ή κάποιος πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο με το ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου. Θα το δούμε σε περίπου 15 λεπτά. Πλάγιο από τον Χαρντλίτσκα.
Μεντί δεν βρίσκει την μπάλα στον αέρα. Την αφήνει ο Δέλλας. Από τον Τόζαρο, Ζεράλντο. Τέλος. Πρώτο ημίχρονο, Μλάντα Μπολεσλαβάεκ, 0-0. Και επιστροφή στην Αθήνα σε περίπου ένα τέταρτο ξανά μαζί. Επιστροφή σε απευθεία σύνδεση με το Μέστσκι Στάδιον στην πόλη Μλάντα Μπόλεσλαβ. Η ΑΕΚ ύστερα από 45-46 για την ακρίβεια λεπτά. Στο πρώτο μέρος είναι στο 0-0 με τους Τσέχους. Στο πρώτο μέρος με πολλή δραστηριότητα συμπυκνωμένη γύρω από τη μεσαία γραμμή, αλλά ελάχιστο ενδιαφέρον στα τελειώματα των επιθέσεων των δύο πλευρών. Με αρκετή πίεση στους στενούς χώρους. Η Μλάντα Μπόλεσλαβ που έχει επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και αισθάνομαι ότι δεν θα κάνει κάποια αλλαγή σε αυτό το ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, ως Ντένεκ Σκάσνη. Η ΑΕΚ αναμένεται ακόμη. Ο Μαντούκα βλέπω ότι έχει ζεσταθεί περισσότερο από τους υπόλοιπους. Να ακούσουμε τον Γιάννη Κιφωνίδη. Έχει βγάλει και τη φόρμα την κάτω. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ο Γκουστάβο Μαντούκα. Θα δούμε σε λίγο φυσικά να βγουν και οι παίκτες της ΑΕΚ. Προφανώς ο Βραζιλιάνος θα είναι η πρώτη αλλαγή. Παίρνει αυτή τη στιγμή οδηγίες από τον βοηθό του Λορέντσο Σεραφερέρ, τον Πεπ Αλομάρ. Έκανε εντατική προπόνηση μαζί με τον Σέζαρ και ο Σέζαρ έβγαλε τη φόρμα. Τώρα τον βλέπω εδώ. Θα τον δεις και εσύ βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε μήπως τελικά γίνουν δύο αλλαγές ή όχι. Τώρα βγαίνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Το βέβαιο είναι ότι η ΑΕΚ θα χρειαστεί να κάνει κάτι περισσότερο αν πρόκειται να φύγει με την νίκη. Αλέξη, να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη. Βλέπω ότι είναι 2, 4, 6, 8, 9 οι παίκτες που βγήκαν μαζί με το Μωρέτο. Ο Μπλάνκο λείπει, ο Ισμαήλ Μπλάνκο. Και ο Γκουστάβο Μαντούκα θα είναι ο πρώτος που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Αργεντινού επιθετικού. Μια εικασία λοιπόν είναι ότι θα παίξει ο Λιμπερόπουλος πλέον και όχι ο Μπλάνκο που ήταν ομολογουμένος σιωπηρός στο πρώτο ημίχρονο στην κορυφή της επίθεσης, με τρεις από πίσω του που θα είναι ο Ριβάλντο, ο Μαντούκα και ο Μανού. Αναλαμβάνουν λοιπόν στο 46 στη θέση του Ισμαήλ Μπλάνκο ο Γκουστάβο Μαντούκα. Φυσικά το μάτς έχει και την σημασία της εθνικής συγκομιδής πόντων στο ranking της UEFA, αλλά έχει και τη σημασία της συγκομιδής πόντων για τον ατομικό συντελεστή, να το πούμε έτσι, της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Για τέτοια μάτς, σαν το αποψινό ή σαν εκείνο στη Σουηδία με την Elfsborg, οφείλει να τα καθαρίζει για να μην επανέλθει του χρόνου στο Champions League και πέσει πάλι σε καμία Σεβίλη. Εδώ λοιπόν ο Γκουστάβο Μαντούκα με τον Νίκο Λιβερόπουλο. Ο Ριβάλντο είναι τοποθετημένος δεξιά εκεί που ήταν. Ο Μανού αριστερά εκεί που ήταν. Συνεπώς η μοναδική αλλαγή στην τοποθέτηση των παιχτών της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο είναι αυτή. Λιβερόπουλο στη θέση του Μπλάνκο στην κορυφή και στη θέση του Λιβερόπουλου δύο μέτρα πιο πίσω στην τρύπα. Ο Μαντούκα εδώ που μπαίνει στη φάση αλλά κόβεται από τον Πρόχασγκα. Ξεκίνημα λοιπόν δεύτερο ημιχρόνου στο Μλάντα Μπόλεσλαβ. Ο Τόζερ για τον Μαντούκα που προσποιείται με το σώμα, το κυνηγάει ο Πρόχασκα, γυρίζει τη σέντρα με τα αριστερά, ναι, 0-1 από τον Ταμ Νσαλίουα. Πιο γρήγορη απόδοση λογαριασμού, απόδοση τόκου από την κατάθεση του Λορένσο Σέρα Φερέρ στον Γκουστάβο Μαντούκα, δεν θα μπορούσε να έρθει. Πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου από την πλαγιοκόπηση του 27χρονου Βραζιλιάνου, η σέντρα στην κίνηση τον γκολ με το πλασέ από τον Ταμ Νσαλίουα. Μλάντα Μπόλεσλαβ ΑΕΚ 0-1 στο 46 με ό,τι είναι το πρώτο γκολ στην καριέρα του Καναδού στα κύπελα Ευρώπης, στην 7η απόψε συμμετοχή του. Αλέξη. Γιάννης Κιφωνίδης. Όπως είπες και εσύ, λεφτά στην τράπεζα ήταν αυτή η αλλαγή του Γκουστάβο Μαντούκα, αλλά νομίζω ήταν και ένα γκολ που το ήθελε πάρα πολύ ο Ταμαντανί Σαλίβα. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Είχε μείνει και εκτός αποστολής στο μάτς με τον Άρη και εδώ επιστρέφει στην ενδεκάδα με γκολ. Η τράπεζα σου δίνει λεφτά έστω αυτούς τους τόκους πείνας που δίνουν και οι τράπεζες, αλλά και πάλι ποτέ τόσο γρήγορα. Η ανταπόδοση ήρθε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Βόρισεκ
στο φάουλ με 11 παίκτες της ΑΕΚ μέσα ή κοντά στην περιοχή. Ο Ριβάλντο είναι ένας από τους 11 που έδιωξε. Και πάλι ο Βόρισεκ στη δεύτερη ευκαιρία του κεφαλιάς Πόντες, Γεράλντο, Μανού. Σέντλατσεκ που πάντα μένει πίσω, στα στημένα. Νσαλίουα και φεύγει ο Μαντούκα. Και έχει την ταχύτητα, τη φρεσκάδα στα πόδια να πλησιάσει όσο μπορεί στο Μπιζανόφσκι που διώχνει σε κόρνερ. Θα ήταν περισσότερο και από ιδεατό. Η ΑΕΚ σε δύο λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει δύο γκολ. Αλλά είναι εμφανές το εφέκτ, η επιρροή που έχει φέρει στο παιχνίδι ο ξεκούραστος Γκουστάβο Μαντούκα. Από το πολύ καλό άνοιγμα του Ταμ Νσαλίουα, το σουτ είχε κλείσει τη γωνία ο Μπιζανόφσκι. Κόρνερ για την Ένωση. Ριβάλντο πάει ο Λιμπερόπλος για την κεφαλιά. Πάλι κόρνερ από την επέμβαση του Σέντλατσεκ. Εδώ το δίδυμο. Ο Λιμπερόπλος με τον Σέντλατσεκ. Ριβάλντο μένει στην θέση του στο 48 το κόρνερ. Ματεϊόφσκι πιέζει ο Μανού. Κερδίζει την μπάλα με φάουλ. Οι Τσέχοι έχουν στο κύπελο UEFA και τη Σπάρτα Πράγας στους ομίλους, εκτός από τη Μιλάντα Μπόλεσλαβ, και είναι βέβαιο ότι από τον Φεβρουάριο στο νοκάουτ, από το γύρο του 32 και πέρα, θα έχουν και την Σλάβια Πράγας που κατέρχεται από το Champions League ως τρίτη του ομίλου της πίσω από Arsenal τη Σεβίλη, αλλά μπροστά από την Στεάου Αυγουρεστίου. Οι Τσέχοι που εφέτος στο κύπελο UEFA έχασαν μόνο την Γιάμπλονετς, η οποία τον Αύγουστο αποκλείστηκε από την Αύστρια Βιέννη. Την αυριανή αντίπαλο του Πανιωνίου και αυτό το μάτς στις οθόνες σας. Στο Ωμέγα η προσπάθεια των Κιανέριφων στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, στο Πράτερ της Βιέννης. Ένα σοκ οπωσδήποτε για την Μλάντα Μπόλεσλαβ, αυτό το γκολ του Νσαλίουα στο 46. Ριβάλντο. Κόπιτς, όχι, ο Βόρισεκ είναι. Τώρα είναι ο Κόπιτς. Ο Δέλλας εν στάση. Ο Ράινοχ, ο Τόζερ. Έχουν ανεβεί αρκετά μέτρα, έχουν ανεβάσει τη γραμμή αμυνάς τους οι γηπεδούχοι και αυτό ευνοεί την ΑΕΚ να βγάζει μπαλιές στην πλάτη. Εδώ δεν πέρασε για τον Μανού με δύο προσπάθειες σε δύο χρόνους. Ο Βόρισεκ έκανε μια πολύ δύσκολη αλλά και πολύ χρήσιμη για την ομάδα του επέμβαση. Ματεϊόφσκι για τον Μεντί κάνει κίνηση στον ανοιχτό χώρο, ο Ρέσνιτσεκ και τραβάει το Δέλλα μαζί του. Ο Μεντί με τον Γεράλντο. Έχει γυρίσει ο Νσαλίουα. Διώχνει ο Γεράλντο. Μαντούκα σπρώχνει, Πάουλ. Τον Χρντλίτσκα. Πεντάλεπτο στο δεύτερο μέρος. Μλάντα Μπόλεσλαβάεκ 0-1. Το ίδιο σκηνικό όπως και προηγουμένως με 11 παίκτες της ΑΕΚ πίσω από την μπάλα. Για το φάουλ του Βόρισεκ στο 51 χαμηλά ο Ριβάλντο. Για κάπως άτσαλη κεφαλιά, κόρνερ. Εδώ Ριβάλντο. Και πάει ο εκτελεστής όλων των στημένων της Μλάντα Μπόλεσλαβ, ο δεξιός μπακ, ο Βόρισεκ. Το δοκάρι και πάλι Ριβάλντο. Παρόν σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Λέει έκανα που έκανα αυτό το ταξίδι. Να τελειώνουμε από σήμερα. Ριβάλντο, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για τον τελευταίο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ από τον οποίο μπορεί να έχουν οι εξήτες παράπονα έφετος. Εδώ ο Ριβάλντο. Γεράλντο. Τόζερ. Ξαναλέω και φαίνεται και τώρα, σε όσους είναι στο γήπεδο και όχι σε εσάς,
ότι η γραμμή άμυνας της Μλάντα Μπόλεσλαβ είναι ανεβασμένη στα 20-25 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Πιζανόφσκι, πράγμα που ευνοεί το να φεύγουν μπάλες στην πλάτη και να ξεπετάγονται οι Λιμπερόπουλοι και η Μαντούκα και η Μανού και η Έντσον Ραδίνιο ίσως. Εδώ ο Λιμπερόπουλος offside. Είναι η μορφή του παιχνιδιού που θα έλεγα πως έχει επιβληθεί πλέον από τα πράγματα, με την εξέλιξη να προηγείται η ΑΕΚ 1-0 από το 46. Πρόχασκα. Ο Αρουαμπαρένα με τον Σέντλατσεκ. Ο Αρουαμπαρένα ψηλά. Ο Ράινοφ πρώτου Λιμπερόπουλου. Με καθαρή επέμβαση. Ο Μανού. Ο Τόζερ. Περνάει μπαλά από τον Λιμπερόπουλο. Δεν έφτασε όμως το Μαντούκα. Περνάει ο Πρόχασκα. Βόρισεκ. Ζεράλντο. Νσαλίουα. Ράινοφ δυναμικά. Αντικανονικά. Αλέξη, αλλαγή. Ο Γιάννης Κιφωνίδης. Αλλαγή για την Μλάντα Μπόλεσλαβ. Ο Ταμπόρσκι θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ρέσνιτσερ. Κατά τα αναμενόμενα, ο μικρός δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο ύψος της αποστολής απόψε. Ήταν πολύ ανεβασμένος ο πήχης για αυτόν. Για τον Ρέσνιτσερ, τον Γιάκουμπ Ρέσνιτσερ. Και έρχεται στο γήπεδο ο Ίβο Ταμπόρσκι. 22 ετών, μικρός κι αυτός. Λιμπερόπουλος, Μανού, Νσαλίουα. Για το Μαντούκα τελευταία στιγμή έκοψε ο Χρτλίτσκα. Είναι εμφανές στην γλώσσα του σώματος των παικτών της ΑΕΚ ότι τα πόδια τους τα νιώθουν πολύ πιο σίγουρα πλέον. Λιμπερόπουλος με τον Χρτλίτσκα. Προστατεύει την μπάλα. Ριβάλντο βλέπει τον Ενσαλίουα, τον σπρώχνει. Ο Πρόχασκα τη στιγμή που ήθελε να αποφασίσει για την επιλογή του ο Βραζιλιάνος, τελικά αποφάσισε γι' αυτόν ο center back της Μλάντα Μπόλεσλαβ κάνοντας το φάουλ. Και τώρα αντιστροφή του σκηνικού, το κέντρο βάρους με 11 λευκές φανέλες πίσω από την μπάλα κοντά στον Πέτρο Πιζανόφσκι. Ακόμα και ο Μετί, όπως βλέπετε, θα συνεισφέρει με τον όγκο του στο τείχος. Ο Ριβάλντο με τον Τόζερ στο 55. Δύο αριστεροπόδαροι. Ριβάλντο απευθείας, αλλά ο Πιζανόφσκι διώχνει την μπάλα. Είναι corner. Αν είδα καλά, γιατί και η οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο δεν είναι και η πιο εύκολη. Ριβάλντο γυρίζει αυτή την σέντρα. Ο Κόπιτς κι άλλο corner. Και πάει τώρα ο Τόζερ. Ο Ριβάλντο παίξει με τον Πιζανόφσκι, από όσο μπορώ να θυμηθώ, σε κάτι μάτς κυπέλου σαν αντιολυμπιακός, ίσως και πρωταθλήματος. Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 55. Κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτελεί ο Τόζερ. Πάγει την κεφαλιά ο Λιμπερόπουλος από το σώμα του Σέντλατσεκ, πάλι έξω. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για την Ένωση. Δεν είναι είδηση, είναι το αυτονόητο ότι ο ενθουσιασμός των Ελλήνων στο Μέστσκι έχει εκτοξευτεί εδώ και ένα δεκάλεπτο. Ριβάλντο παίρνει το χρόνο του, στείνει την μπάλα όπως θέλει. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για την ΑΕΚ. Ο Ριβάλντο, κεφαλιά προς τα πίσω, μια όπως απόκρουση. Συντηρεί την ΑΕΚ στον χώρο της επίθεσής της. Μανού. Ευνοείται από τις κόντρες. Τάκλινγκ ο Σέντλατσεκ στην μπάλα. Ράινοχ. Ματεϊόφσκι. Αρουαμπαρένα. Μορέτο. Καθώς είχαν μαζευτεί πολλοί ποδοσφαιριστές σε μικρό χώρο γύρω από την μπάλα. Τιβερόπουλος. Ωραίο κατέβασμα. Αυτό τον χαρισματικό ποδοσφαιριστή. Δέλλας. Ο
Αυτός είναι ο Ρέσνιτσεκ, που όχι απλώς έφυγε από το παιχνίδι απαρατηρήτως, αλλά επιπλέον και με πόνους τραυματίας, και αντικαταστάθηκε πριν από λίγο από τον Ταμπόρσκι. Χρόντιλιτσκα. Κόπιτς. Πιζανόφσκι. Δέλλας. Τόζερ. Λιμπερόπουλος. Ο Μανού του δίνει μια επιλογή. Ο Λιμπερόπουλος τριμπλάρει. Ψάχνει τον Μαντούκα. Αυτός έξω για τον Ριβάλντο. Είναι προφανής κίνηση. Ο Ριβάλντο κατεβάζει. Πάλι στο πλάι. Όχι. Ο Λιμπερόπουλος κόπηκε από τον Σέντλατσο. Κερδίζει ο Μανού. Μπροστά στον Βόρισεκ. Η σέντρα με τα αριστερό. Μια αρκετά εύκολη επέμβαση για τον Πρόχασκα. Μεντί. Δέλλας. Το τραγούδι των φίλων της Ένωσης είναι μουσική στα αυτιά πλέον για τον Λορένσο Σαραφερέρ και τους ποδοσφαιριστές. Αλλά φυσικά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη μπροστά. Παραπάνω από μισή ώρα ο Ματεϊόφσκι προσπάθησε να παίξει γρήγορα το φάουλ και έχει και μια ανταλλαγή τσαμπουκά που λένε με τον σκόρερ της ΑΕΚ, τον Σαλίουα, τα δύο οκτάρια. Ο Βέρμπιστ θα τους καλέσει και τους δύο κοντά. Όμο με όμο σπρώχτηκαν. Αλλά νομίζω πως έχει τελειώσει ήδη. Άλλωστε δεν τους συμφέρει τίποτα διαφορετικό από το να έχει τελειώσει. Αυτή τη φορά δεν πάει ο Βόρισεκ στο φάουλ, πάει με το αριστερό να δοκιμάσει τη δική του τύχη ο Τόμας Χρντλιτσκα στο 59. Τελεί λοιπόν ο Χρντλιτσκα, ο Μορέτο. Αλλά δεν βρήκε πουθενά για να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Ούτε πετάχτηκε και κανείς για να τον αποσυντονίσει. Μανού. Ο Σαλίουα αφήνει στον Γεράλντο. Αρώ Βαρένα. Σαλίουα. Φάουλ. Ο Ράινο. Ο σκληρός. Της μεσαίας γραμμής της Μλάδα Βόλεσλαβ. Δέλλας. Ριβάλντο. Κάνει κίνηση ο Μανού. Και ο Μαντούκα. Κόβει ο Χρντλιτσκα. Ματεϊόφσκι. Πιέζει ο Λιμπερόπουλος. Μεντί. Ο Δέλλας, ο Μεντί εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του. Γυρίζει και η Μλάντα Μπόλεσλαβ πλησιάζει όσο ποτέ κοντά στα δίχτυα του Μορέτο με αυτή την ευκαιρία στο 60. Από το ξεπέταγμα του Ταμπόρσκι που, όπως και ο Μαντούκα από την ελληνική πλευρά, έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του στο παιχνίδι με τη δημιουργία του γκολ της ΑΕΚ του Ενσαλίβα το 0-1 στο 46. Εδώ στο 60 το ξεπέταγμα του Ταμπόρσκι που προλαβαίνει τον Γεράλντο, αλλά στέλνει την μπαλά. Μια φάση στην οποία και ο Μεντί νίκησε τρέχοντας με την μπάλα τον Δέλλα και ο Ταμπόρσκι τον Γεράλντο. Πιο σημαντική ευκαιρία της Μλάντα Μπόλεσλαβ στο μάτσο. Ο Ταμπόρσκι είναι αυτός που είναι κοντά στον Μορέτο. Έντσον Ρατίνιο. Όχι πολύ δραστηριός αυτό το δεύτερο μήχρονο, έδωσε πάρα πολλά, είναι η αλήθεια, στο πρώτο. Δέλλας. Τον έκλεισε ο Ταμπόρσκι, τον υποχρέωσε να ανακρούσει πρίμνα. Φάουλο Πρόχασκα στον Λιμπερόπουλο, που ξέρει να τις κερδίζει αυτές τις φάσεις για πάρτι του. Σαλίουα, Ριβάλντο. Βλέπει τον Έντσον Ρατίνιο. Εδώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι offside. Μάλλον είμαι
θεωρώ με πολλές τις πιθανότητες να μην είναι offside, έτσι ο Ρατίνιο, ας είναι. Εδώ ο Ντένεκ Σκάσινη με τον βοηθό του, τον Πέτρο Τσούελ. Η κόρη του Σκάσινη, η Παυλίνα Σκάσινα, διαπρέπει στο υψηλό ποδόσφαιρο. Παίζει στην Έρεμπρο, στη Σουηδία. Μπαλά έχει βγει. Και είναι βασική στην εθνική της χώρας της, σε διάλε, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλπ. Αλέξη. Και λένε ότι έκανε και καλό σκάουτινγκ για τον Παπά την περασμένη εβδομάδα για την Elfsborg και τους βοήθησε να νικήσουν. Αλλαγή δεύτερη για τον Σντένεκ Σκάσνη, ο λόγος στο Γιάννη Κιφωνίδη. Ο Βάνετζεκ θα περάσει στην θέση του Κίσελα. Η δεύτερη αλλαγή για τον Σντένεκ Σκάσνη που ανακατεύει την τράπουλα, θέλει τουλάχιστον την ισοβαλία και προσπαθεί να κάνει κάποιες αλλαγές που θα τον βοηθήσουν να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα για αυτόν. Αυτό θέλει μια προσοχή που την έννοια ότι ο Βάνετσοκ, ο Ντάβιτ Βάνετσοκ που βγήκε στο παιχνίδι, είναι κοντορεβιδούλης, είναι 1,66, μπορεί να μην το πάρεις χαμπάρι αν σου διεσδύσει μέσα στα καρέ. Αριστερός χαφ. Θα παίξει πάνω στον Έντσον Ρατίνιο δηλαδή. Για να δούμε. Τόζερ με εξωτερικό φάλτσο. Του χάλασε ο Βόρισεκ την δουλειά. Ο Κόπιτς και ο Ζανόφσκι. Ο Ζανόφσκι που αποφελήθηκε από ένα σοβαρό τραυματισμό του Μίλλερ, του βασικού τραυματοφύλακα της Πλάτα Πόλος, από ο οποίος είναι έξω στο τέλος της περίοδου. Αν τραυματώ μέσα στο χέρι του. Και τις τελευταίες εβδομάδες είναι που έχει πάρει τη θέση του βασικού. Από τον Σντένεκ Σκάσνη. Αλέξη. Ο Γιάννης Κιφωνίδης και πάλι. Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον ένα περιστατικό που γίνεται από πίσω μου γενικά. Επειδή είναι ενθουσιώδης οι φίλοι της ΑΕΚ, οι φωνές της, οι φωνές τους περνάνε από τα μικρόφωνα. Τους έχουν καλέσει ήδη στα τηλέφωνα να πούν ότι ακούγονται και στέλνει ο καθένας τα δικά του χαιρετίσματα στους συγγενείς του. Άμα είναι να στείλουμε και εμείς κανένα, μην ξοδεύονται στα τηλέφωνα. Έλα. Ο Μάκης, ξέρω από τις αίρες, χαιρετάει τη μαμά του, ας πούμε. Έτσι, φωνάζουν διάφορα γυναικεία ονόματα, περισσότερο γυναίκες. Α. Είναι οι αποδέκτες των Ιαχών εδώ από πίσω μου. Όταν αγαπάς, γενικά και η ομάδα είναι ο τέλειος συνδυασμός. Στέλνεις και το μήνυμά σου από τον Πόλεσλαβ, μια χαρά. Ταμπόρσκι, Ματελιόφσκι. Τόζερ σχολαστικά επάνω του, ως που έκανε φάουλ και εδώ νομίζω πως ο Βέρμπιστ θα μπορούσε να την κρατήσει την κίτρινη κάρτα. Την έδωσε πάντως και αυτό δεν αλλάζει πλέον. Εδώ το μαρκάρισμα. Στο φάουλο Πρόχασκα. Ο Ριβάλτο σε θέση center back. Ανάμεσα στο Δέλλα και στον Ρόα Μπαρένα. Ενδεικτικό της θυμίας του για αυτό το παιχνίδι. Όπως και στο Χαριλάου την Κυριακή άλλωστε. Ο Μαντούκα, ένα έξοχο άνοιγμα για τον Έντσο Ρατίνιο. Τον υποστηρίζει ο Λιμπερόπουλος. Έρχονται από πίσω και ο Ριβάλτο με τον Μανού. Μαντούκα, δεν πέρασε ο εφηδιασμός. Λιμπερόπουλος τώρα. Ριβάλτο, Μαντούκα. Το σουτ πάνω στον Ταμπόρσκι, προλαβαίνει ο Πιζανόφσκι. Και εκεί σβήνει η επίθεση της ΑΕΚ στα χέρια του Τσέχου τερματοφύλακα. Με τι. Ζεράλντο καθαρά. Έπεσε πολύ εύκολα ο Γάλλος. Νσαλίουα, τρικλοποδιά από το Ράινοχ, πλεονέκτημα Ριβάλντο. Η ΑΕΚ με Μαντούκα, Λιμπερόπουλο και τώρα και Μανού. Αλλά ούτε τώρα πέρασε. Άρα ο Μπαρένα αφήνει στον Ριβάλντο. Δέλλας. Έτσι ο Ρατίνιο. Κερδίζει ο Ράινοχ από τον Ανσαλίουα και την μπάλα και εν συνεχεία και το φάουλ. Χαρτιλίτσκα. Ωραία σέντρα, φαρμακερή θα έλεγα σέντρα και αν δεν έμπαινε εκεί το κεφάλι του μικροκαμωμένου Αρώα Μπαρένα, τα προβλήματα για τον Μωρέτο θα ήταν μεγάλα. Ο Βόρισεκ στη σέντρα, ο Ταμπόρσκι στην κεφαλιά.
Εδώ ο μικρός ο Κοντρεβιδούλης που προσπάθησε και αυτός να κάνει το κομμάτι του. Ο Βάνετσεκ, κόρνερ. Πάμε για τα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 67-01 με τον γκολ του Νσαλίου από το 46. Το κόρνερ ο Βόρισεκ. Δέλλας. Καθώς έμεινε στην εστία ο Μωρέτο βλέποντας το Δέλλα να σηκώνεται. Ο Βόρισεκ επαναφέρει απευθείας. Κόρνερ πάλι. Καμία αλλαγή στο σκηνικό. Ακόμη ένα κόρνερ από τον Βόρισεκ και αυτή τη φορά βγαίνει όμως ο Μωρέτο. Και εδώ τελειώνουν όλα. Συγκρούστηκε μάλιστα για μια στιγμή με τον Ράινο. Σηκώθηκαν και οι δύο. Μανού. Κόπιτς. Αλλάζει με τον Χρντλίτσκα. Ο Δέλλας αφήνει. Αρώβαρένα. Με τι. Βόρισεκ. Κλείνει ο Λιμπερόπουλος τον εξωθείο στο τέρμα του γηπέδου. Ράινοχ. Χρντλίτσκα. Κλείνει ο Ριβάλντο. Και ο Έντσον Ρατίνιο με την προσπάθεια να κάνουν το 1-2. Ο Χρντλίτσκα με τον Βάνετσεκ. Εδώ ο Έντσον Ρατίνιο. Ο Δέλλας δίχως δεύτερες σκέψεις. Ο Λιμπερόπουλος. Χάνει την μπάλα, απομονώθηκε και ο Λιμπερόπουλος εγκλωβίστηκε. Ράινο. Με τι. Πιεστικοί γηπεδούχοι. Φυσικά και δεν θέλουν να χάσουν. Ο Βόρισεκ κερδίζει όλα τα μέτρα που βρήκε μπροστά του. Και ένα σφύριγμα από τον Βέρμπιστ που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι. Είναι φάουλ στην επίθεση. Είναι βάρος του Βόρισεκ. Απλωμένο πόδι για να προλάβει την κόντρα του Νσαλίουα. Ναι, επικίνδυνο παιχνίδι. Στο διώξιμο του Καναδού. Εδώ μια πολύ ωραία εικόνα με φόντο την ελληνική σημαία. Να θαυμάσια η κυρία. Φάουλ κάνει ο Ζεράλντο στον Μεντί. Χρντλίτσκα. Ένα γέμισμα περισσότερο παρά σέντρα και γι' αυτό έχει την κατάληξη που έχει. Μανού. Πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Από τον Ματεϊόφσκι. Ακόμη 20 λεπτά η ΑΕΚ διαχειρίζεται το παιχνίδι και τις ερωτήσεις που τις βάζει ο αγώνας. Αλλά θα πρέπει να το κάνει για ακόμη 20 λεπτά. Εδώ η κόντρα πάνω στο σώμα του Δέλλα, στο σούτ του Ταμπόρσκι. Το ντόπιο κοινό θα ήθελε ένα φάουλ για χέρι, το οποίο όμως ήταν εμφανώς ακούσιο. Ωστόσο νομίζω ότι ίσως χρειάζεται και κάτι περισσότερο η ΑΕΚ για να κλείσει το παιχνίδι με λιγότερη αγωνία. Ριβάλτο. Αυτό είναι. Με τη μία, πολύ απλά, η ΑΕΚ ξεδιπλώνεται με τον Έντσον Ρατίνιο. Μαντούκα σηκώνει το χέρι και ζητάει δεύτερο δοκάρι τη σέντρα. Προσποιήσεις από τον Έντσον Ρατίνιο. Μέσα στην περιοχή οι κόντρες όμως δεν τον ευνόησαν. Δεν ήταν και εύκολο να τον ευνοήσουν. Βάνετσεκ. Ταμπόρσκι. Τα δύο φρέσκα ζευγάρια πόδια του Ντένεκα Σκάσνη στο δεύτερο ημίχρονο. Και φάουλ από τον Τόσδερ. Στον Ματεϊόφσκι. Βάνετσεκ. Πάει για τη διείσδυση, κόβεται όμως από τον Έντσον Ρατίνιο και φεύγει ο Ριβάλντο. Οι επιλογές του είναι ο Ριβάλντο και ο Μαντούκα. Βρήκε το Μαντούκα. Κάνει την κίνηση ο Ριβάλντο.
Μαντούκα τώρα του περνάει την μπάλα, αφού ξόδεψε κανένα δύο δευτερόλεπτα. Και τώρα πάει σε κοντρόλ παιχνίδι, πάντα υπό τη διεύθυνση του Ριβάλντο. Που είναι ο κεντρικός μοχλός, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα πάντα, κυρίως οι επιλογές της ΑΕΚ στις αντιπιθέσεις. Λιμπερόπουλος για τον Μανού. Αναβαίνει σε μια σπάνια φορά που το βλέπουμε αυτό ο Αρομπαρένα. Μανού πάει μόνος του. Ανάμεσα σε δύο χάνει την μπάλα, κάνει και φάουλ στον Σέντλατσεκ. Βάζει και μια φωνή από πίσω ο Αρομπαρένα που του λέει τώρα τι να κάνω, με βάζει να τρέχω προς τα πίσω άλλα 50 μέτρα για να γυρίσω. Ο Μεντί πιέζει τον Δέλα. Έντσον. Ζούλιο Σέζαρ σε λίγο στο μάτς. Χειροκροτήματα από τους φίλους της ΑΕΚ που τον έχουν μπροστά τους και τον βλέπουν να βγάζει τη φόρμα του. Χρησιμοποιήσει συνεπώς και την δεύτερη αλλαγή του τώρα ο Λορένσο Σέρα Φερέρ. Εντάξει, ο Ματεϊόφσκι, αν πρόλαβα να δω καλά, πήρε κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα στον Νσαλίουα, που σημαίνει ότι για αυτόν το ταξίδι της Λάντα Μπόλεσλαβ σε αυτόν τον όμιλο του κυπέλου UEFA παίρνει τέλος απόψε. Είναι η τρίτη του κίτρινη κάρτα σε διοργάνωση και δεν θα πάει στη Φλωρεντία σε δύο εβδομάδες στο Αρτέμιο Φράγκη, εκεί που η Μλάντα Μπόλεσλαβ θα κλείσει αυτή τη συμμετοχή της στον όμιλο. Φάουλ κερδίζει ο Μανού από τον Βόρισεκ. Ο Ζούλιο Σέζαρ έτοιμος στο 74, ίσως τώρα με τη διακοπή για αυτό το φάουλ υπέρ του Μανού. Όχι, του λέει ο βοηθός να περιμένει. Και σε λίγο θα χρησιμοποιήσει και την τρίτη αλλαγή του και ο Σκάσνη. Θα βάλει τον Ράντιμ Χόλουμπ. Αν καλό σκόρερ με πείρα από τα 32 χρόνια του στη ζωή και από τα περίπου 15 στο ποδόσφαιρο. Δέλλας για τον Μανού, ναι. Πρώτος με την μπάλα, με το δεξί, περνάει από τον Πιζανόφσκι, όχι. Στη γραμμή ο Πρόχασκα και κόρνερ για την ΑΕΚ. Σε απόσταση αναπνοής από το 0-2 ο Μανού. Δεν του έκατσε. Ωραία έκοψε μέσα στην καρδιά της τσεχικής άμυνας το σούτ, η απόκρουση του Πιζανόφσκι με το σώμα, Αλέξη, και η επέμβαση από τον Πρόχασκα. Το κόρνερ, σε λίγο θα πάμε στο Γιάννη Κιφωνίδη. Μάλλον όχι τώρα, γιατί και ο Βέρμπιστ προκρίνει να γίνει αλλαγή και μετά να εκτελεστεί το κόρνερ. Γιάννη. Αυτή ήταν η τελευταία ενέργεια του Ευαρίστο Μανού, ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου αφού δίνει το χέρι του στο διαιτητή της συνάντησης για να μπει στη θέση του ο Ζούλιο Σέζαρ, ενώ μετά θα γίνει και η τρίτη αλλαγή της Μλάντα, θα περάσει ο Χόλουμπ στον αγωνιστικό χώρο. Τι ωραίο φινάλε που θα ήταν για τον Πορτογάλο να φύγει έχοντας σκοράρει ένα γκολ μια άλλη φορά. Όρθιοι οι Έλληνες στην κερκίδα χειροκροτούν τον Πορτογάλο που δίνει τη θέση του στον ομόγλωσσό του, τον Βραζιλιάνο, τον Ζούλιο Σέζαρ. Ο Χόλουμπ θα περιμένει μετά το κόρνερ για την τρίτη και τελευταία αλλαγή της Μλάντα Μπόλεσλαβ. Το κόρνερ είναι με τον Τόζαρ. Καλά φάλτσα στην μπάλα, ο Πιζανόφσκι δύσκολα μπροστά από τον Μαντούκα. Ματεϊόφσκι, Αρουαμπαρένα, ο Ταμπόρσκι κοντρόλ, κερδίζει φάουλ από τον Αργεντινό. Μπακ της ΑΕΚ. Τώρα θα γίνει. Πώς βλέπετε τα φάουλ είναι 16-20. Στο παθητικό 16 της Μλάντα Μπόλεσλαβ, 20 της ΑΕΚ. Αυτός που αποσύρεται είναι ο αποκαμωμένος Τόμας Σέντλατσεκ και μπαίνει στη θέση του ο Ράντιμ Χόλουμπ. Κλείνει ο κύκλος των αλλαγών για τον Σντένεκ Σκάσνη, μένει ακόμη μία στη διάθεση του Σέρα Φερέρ. Ράινοχ. Το πέρασμα για τον Μεντί στην πρώτη επαφή του Χόλουμπ με την μπάλα. Βάζει πολλούς φρέσκους παίκτες στην περιφέρεια της επίθεσής του. Περιμετρικά της περιοχής της ΑΕΚ ο Σκάσνη. Εδώ η ΑΕΚ θα μπορούσε να κλείσει το παιχνίδι στην τελευταία ενέργεια του Μανού στο μάτσο πριν να την κατασταθεί από τον Ζούλιο Σέζαρ. Η ΑΕΚ σε θέση άμυνας.
Αποκρούει ο Ριβάλντο ακόμη μια φορά. Χολούμπ. Μια σέντρα σούτ άστοχη, πολύ φιλόδοξη. Εδώ ο Ράντιμ Χολούμπ. Θέλει μια αναδιοργάνωση στα μαρκαρίσματα, πλέον η ΑΕΚ. Καθώς ο Σκάσνη στέλνει ό,τι έχει και δεν έχει από τον πάγκο στον αγωνιστικό χώρο, στην απεγνωσμένη προσπάθεια να γλιτώσει την ήττα. Μωρέτο ξοδεύει δευτερόλεπτα, αρκετά νωρίς για να το κάνει από τώρα. Έξω από το κεφάλι του Ζούλιο Σέζαρ πριν κοντρολάρει ο Λιμπερόπουλος. Βόρισεκ. Ράινοκ στο κεφάλι, πρώτου Αρουά Μπαρένα. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ από τον Εμεντή στον Γεράλντο. Ο Βόρισεκ, καθώς πλησίαζε ο Μαντούκα, Λιμπερόπουλος. Πολυκοσμία. Γεράλντο. Μισαλίουα, Ριβάλντο. Ο Βόρισεκ βλέπει στα νότα του τον Λιμπερόπουλο, αφήνει την μπάλα, την καλύπτει. Out. Λιμπερόπουλος πάντα με Κοντομάνικο. Ο Κοντομάνικο είχε παίξει τη μάμια μια φορά. Την περασμένη δεκαετία στο Κίεβο με τα χιόνια, όταν φορούσε ακόμα τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε ένα match Champions League. Εδώ ο Σκάσνη. Ο Σκάσνη. Ουσιαστικά η καριέρα του στον Παναθηναϊκό είχε τελειώσει με έναν αποκλεισμό από την ΑΕΚ στο κύπελο με στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Χολούμπ. Και δεξιά και αριστερά στην περιφέρεια της επίθεσης της Μλάντα Μπόλεσλαβ. Ματεϊόφσκι. Ο Βόρισεκ πατάει, ο Βάνετσεκ τίποτα. Πρέπει στο χορτάρι μόνο στο Ματεϊόφσκι. Ο Τόζορ, ο Έντσον Ρατίνιο. Ο Ριβάλντο αφήνει στον Ούγκρο. Ίσως έχει κουραστεί λίγο. Ο Βραζιλιάνος, ο Ριβάλντο. Και ο Δέλλας χάνει εδώ το κοντρόλ. Ο Ριβάλντο που πλέον εδώ και μερικά λεπτά περιορίζεται απλώς να κατευθύνει το παιχνίδι, τις μπάλες περνάνε από τα πόδια του να τις μοιράζει όσο γίνεται πιο σωστά. Εδώ χέρι στο control. Σέντρα από το Βάνετσεκ, έκλεισε ωραία ο Μαντούκα. Εδώ Μεντί προσπαθεί να γυρίσει, δεν είναι πολύ απλό. Ο Αρομπαρένα αφήνει την μπάλα, περνάει, δεν μπόρεσε να την κόψει. Ο Βάνετσεκ χαμηλά. Προς στιγμή ο Αργεντινός επεμβαίνει. Βοηθάει και ο Ζούλιο Σέζαρ στο μαρκάρισμα. Χάνει την ισορροπία του. Η σέντρα πάνω στον Ροδόλφο Αρομπαρένα και κόρνερ για την Μλάντα Μπόλεσλαβ στο 80. Κόρνερ με τον Χόλουμπ. Τελευταίο δεκάλεπτο. Πάει πρώτο δοκάρι μπάλα, τη βγάζει ο Τόζερ από την άμυνα, μαζική άμυνα από την ΑΕΚ. Χαρτλίτσκα, το σούτ, καλό σούτ είναι ο Μωρέτο. Του πήρε ένα κλάσμα δευτερολέπτου να καταλάβει ότι ερχόταν το σούτ και όταν το κατάλαβε πέταξε την μπάλα κόρνερ. Με αρκετά ομολογουμένως σώματα να του περιορίζουν αισθητά το οπτικό πεδίο. Η ομολογουμένως αξιέπαινη προσπάθεια της Μλάντα Μπόλεσλαβ συνεχίζεται. Και πάλι στο πρώτο δοκάρι το κόρνερ. Το σούτ του Βάνετσεκ όμως στέλνει την μπάλα όχι έξω από το γήπεδο, αλλά πολύ ψηλά στην κερκίδα πίσω από την εστία του Μωρέτο. Μια πολύ μαχητική ομάδα. Τσέχοι ασφαλώς με καταφανή ελλείμματα ποιότητας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ νεανική ομάδα, μια εθνική ομάδα με την έννοια ότι πλην του Μεντί έχει άλλους 30 παίκτες στο ρόστερ που είναι όλοι Τσέχοι. Ένα άλλο μοντέλο ποδοσφαίρου. Ράινοχ.
Φρέντ Λίτσκα. Και αν μη τι άλλο, όπως βλέπετε, δεν τους λείπουν τα κουράγια να το παλέψουν ως το τέλος. Και όπου τους βγάλει. Εδώ ο Μεντί δεν βρήκε τον Φρέντ Λίτσκα. Μπάλα στην ΑΕΠ. Σηκούν οι μητάκια, πάρε τηλέφωνο. Πάντα το 0-1 με τον γκολ που σέρβιρε ο Μαντούκα και έβαλε ο Νσαλίουα στο 46 στην πρώτη επίθεση της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Στην πρώτη επίθεση που εκδήλωσε μπαίνοντας στο παιχνίδι στη θέση του Μπλάνκο ο Γκουστάβο Μαντούκα. Ζωράλντο με το στήθος. Ζούλιο Σέζαρ, αυτή είναι η πρώτη επαφή του. Ουσιαστικά με την μπάλα περνάει μια εξωτερική τρίπλα από τον Βόρισιο και τον ξαναβρίσκει μπροστά του. Εκείνος του τραβάει για τη φανέλα δύο φορές. Συνεχίζει ο Ζούλιο Σέζαρ. Η σέντρα κόβεται από τον Ράινοχ. Ο Μαντούκα ψάχνει να βρει τον Ριβάλντο. Επεμβαίνει και πάλι ο Ράινοχ. Πλάγιο υπέρ της Μλάντα Μπόλεσλαβ από την επέμβαση του Τόζαρ μπροστά στον Ματεϊόφσκι. Φάουλο Δέλλας κυνηγώντας ως τη σέντρα τον Μεντί και πιέζοντάς τον με το σώμα. Το φάουλο Μάρεκ Ματεϊόφσκι στο 84 μπαίνοντας πολύ εύκολα για τον Μαντούκα και είναι εύλογο να διαρωτάται κανείς παρακολουθώντας απ' έξω το μάτσο αν η τρίτη αλλαγή που έχει στη διάθεσή του ο Λορένσο Σέρα Φερέρ θα ήταν σοφό να τη χρησιμοποιήσει προσθέτοντας τον Σοκράτη Βασταθόπουλο στην πιεζόμενη άμυνα απέξει με τρεις σέντερ μπακ δηλαδή, πράγμα που έχει ξανακάνει σε παλαιότερους αγώνες και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο UEFA. Ο Χόλουμπ και πάλι ο Μορέτο. Ο Λιβερόπουλος με τον Πρόχασκα στο ένας με έναν κερδίζει το πλάγιο και τον χρόνο και τις ανάσες και το χειροκρότημα. Ο Νίκος Λιβερόπουλος σε μια πολύ μεστή εμφάνιση απόψε. Τι είναι αυτό. Τρομερό είναι. Η μπάλα ήταν έξω για την ΑΕΚ. Αλλά για κάποιο λόγο ο Βέρμπιστ το είδε διαφορετικά. Δεν βαρκεστε, ένα πλάγιο είναι. Απλώς ήταν πολύ εξόφαλο. Ζούλιο Σέζαρ μέσα στα όρια του αγωνιστικού χώρου. Τόζερ Ριβάλντο για το Λιμπερόπουλο. Κόβει ο Χρντλίτσκα. Ταμπόρσκι. Καμίθηκε ρε. Χόλουμπ. Αφήνει ο Ματεϊόφσκι από τον Ράινοχ ο Χρντλίτσκα. Στο 85 σέντρα. Όπως πάει ο Ταμπόρσκι, έρχεται και ο Βάνετσε και γυρίζει έξω. Πάνω στον Ρομπαρένα δοκάρι από σου του Χόλουμπ. Και ο Μορέτο Αλέξη ακούμπησε την μπάλα. Κόντρα στον Ρομπαρένα. Ίσως να έχει ακουμπήσει την μπάλα με τα δάχτυλα και ο Μαρσέλο Μορέτο. Πάντως σίγουρα η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Η Μλάντε επιμένει. Η σέντρα χαμηλά, γυρίζει ο Χόλουμπ, ευκίνητος, έξω και η απόκρουση του Μορέτο όταν ο Ίβο Ταμπόρσκι είχε όλο το τέρμα της ΑΕΚ στο έλεος του, χρόνο στη διάθεσή του για να εκτελέσει αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά και αυτό εξορισμού βοηθά τους τερματοφύλακες από το να υποστούν ένα συρτό δυνατό σουτ και έτσι η ΑΕΚ γλιτώνει από δύο διαδοχικές καθαρές ευκαιρίες. Πραγματικά ο Μορέτο απέκρουσε την μπάλα στο σούτ του Χόλουμπ και στην κόντρα του Ρομπαρένα πριν βρει στο δοκάρι. Το 0-1 η ΑΕΚ το κρατάει γατζωμένη από τις άκρες των νυχιών της. Δέλλας. Κόπιτς. Χρντλίτσκα. Όχι, Βάνετσεκ. Το βγάζει έξω από τον φυσικό του χώρο ο Έντσον Ρατίνιο και το βγάζει και έξω από το γήπεδο. Εδώ η ΑΕΚ μίλησε με την τύχη της για να κρατήσει αυτό το 0-1. Βόρισεκ, Βάνετσεκ, πάλι ο δεξιός μπακ,
έναν εξάντλη το πείσμα. Ο Βόρισεκ, ένα σούτ όμως που εξαναμίζεται στα χέρια του Μορέτο. Πανικό! Πανικό! Ο Κονέ και ο Καφές είναι υποψήφιοι. Όχι, όχι, Αλέξη. Να ακούσω τον Γιάννη Κιφωνίδη. Έχει έρθει πριν από τον Κονέ και τον Καφέ στον πάγκο ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος. Και αυτός θα είναι η τρίτη αλλαγή της ΑΕΚ. Μα το λέγαμε προηγουμένως και αισθάνομαι ότι και άργησε να την κάνει ο Σέρα Φερέρ και πέρασε από μεγάλη περιπέτεια προηγουμένως η ΑΕΚ. Με τι. Ένα σούτ, ο Δοκάρη δεύτερο. Θυμίζει λίγο το παιχνίδι με την Έλφσμπουργκ στο Μπουρός που είχαν τρία, αν θυμάμαι καλά, δοκάρια τότε οι Σουηδοί. Τώρα σε διάστημα δύο λεπτών οι Τσέχοι έχουν δύο, πάλι και τότε με τον Μορέτο τερματοφύλακα και απόψε το ίδιο. Η ΑΕΚ μοιάζει αδύναμη πλέον να κρατήσει τα κύματα των απεγνωσμένων επιθέσεων της Μλάντα Μπόλεσλαβ. Δεν έχει έλεγχο της μπάλας στη μεσαία γραμμή. Υφίσταται όλη την πίεση μέσα στη μεγάλη περιοχή της. Εδώ μια λύση από τον Έντσον Ραντίνιο, καθαρή λύση. Ριβάλντο παίζει με τον Έντσον Ραντίνιο, ο οποίος όμως αποκαμωμένος και αυτός δεν προλαβαίνει. Πλάγιο. Η Μλάντα Μπόλεσλαβ επιστρέφει και ο Σταθόπουλος είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι στο 88 μετά την επίθεση των Τσέχων. Ράινοχ, Ζούλιο Σέζαρ, Μαντούκα, ο Γιάννης Κιφωνίδης έχει το λόγο. Ακριβώς ο Παπασταθόπουλος θα περάσει, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι στον πάγκο της ΑΕΚ είναι όρθιοι για αυτά τα τελευταία λεπτά. Είναι αλήθεια ότι περνάει δύσκολες στιγμές η ΑΕΚ σε αυτά τα τελευταία λεπτά και περιμένουν όλοι μήπως μπορέσει να κάνει κάτι στην επίθεση τώρα που υπάρχουν χώροι. Όπως είπαμε, όλοι βλέπουν το μάτς όρθιοι. Ο Πρόχασκα επιτηρεί το Λιμπερόπουλο. Κόζερ, αυτό είναι το παιχνίδι. Ριβάλντο, πάει για το σούτ. Out. Η ώρα λοιπόν για τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο στο 89, φεύγει ο Ριβάλντο. Ξανά η βολίδα του Μεντί, η μπάλα κόντραρε και στο πόδι του Ζεράλντο. Πήρε μυστήρια φάλτσα και σταμάτησε στο δοκάρι το οριζόντιο της εστίας του Μορέτο. Ο Ριβάλντο ανταποδίδει στο κοινό ελληνικό αλλά και ντόπιο το χειροκρότημα από Σταθόπουλος για τις τελευταίες λύσεις. Μλάντα Μπόλεσλαβ ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Μσαλίουα από το 46. Μσαλίουα. Ο Ζούλιο Σέζαρ με τον Βόρισεκ έρχεται ο Λιμπερόπουλος. Απλώνει το παιχνίδι απέναντι. Έντσον Ραντίνιο. Για σούτ, όχι. Προσποιείται σούτ, περνάει από τον Χρντλίτσκα. Η σέντρα κόβεται από τον Κόπιτς και η μπάλα είναι κόρνερ. Πήγαινε προς το Σημεάκι. Τελικά έφυγε από τη μεριά του κόρνερ και όχι του πλαγίου. Η ΑΕΚ φυσικά δεν κάνει τρέλες τώρα. Πέντε παίκτες και ο Μορέτο φυσικά, έξι, έχουν μείνει πίσω για έναν παίκτη, τον Χόλουμπ. Τώρα ανεβαίνει λίγο και ο Νσαλίουα. Ο Δέλλας έχει μείνει πίσω, ο Ζεράλντο έχει μείνει πίσω, Παπασταθόπουλος είναι πίσω, Αρουαμπαρένα είναι πίσω. Τόζαρ. Χαμηλό σούτ, το Ράινοχ. Τέσσερα λεπτά, Άλεξ. Επιπλέον τέσσερα λεπτά στα 45 του δεύτερου ημιχρόνου. Παίζονται ήδη, όπως βλέπετε, στο πάνω μέρος της οθόνης. Δέλλας. Κόπιτς. Ράινοχ. Μαντούκα. Λιμπερόπουλος. Έντσον Ραντίνιο. Γι' αυτόν ειδικά, είτε είναι το πρώτο λεπτό είτε είναι το 90ο, από θέμα δυνάμεων δεν μπαίνει ζήτημα. Λιμπερόπουλος. Κοντρόλ παιχνίδι από την ΑΕΚ. Πέρασε τις λαχτάρες της σε ένα διάστημα του παιχνιδιού που δεν μπορούσε να απορροφήσει με αποτελεσματικό τρόπο την πίεση και εκεί ήταν πολύ τυχερή. Με τι. Με τον Ζεράλντο. Τον κέρδισε στο ένας με έναν. Ματεϊόφσκι. Προσποίηση. Έξω ο Ράινοχ, το στυρτό σουτ και ο Μορέτο εύκολα. Δεν είχε δύναμη. Μορέτο δίνει κουράγιο και στους υπόλοιπους μετά την όχι δύσκολη απόκρουση. Ράινοχ. Ακόμα τίποτα, δεν έχει τελειώσει. Ματεϊόφσκι. Ο Δέλλας μπροστά στον Ταμπόρσκι. Ταμπόρσκι του κλέβει την μπάλα, τη βγάζει έξω.
Πλάει ο υπέρ της Μλάντα Μπόλεσλαβ. Ακόμα 2,5 λεπτά. Χόλουμπ εγκλωβισμένος. Ματεϊόφσκι μεταφέρει το παιχνίδι σαν καλός παίκτης που είναι εκεί που έχει χώρο. Ανοιχτό. Βόρισεκ. Βάνετσεκ. Σέντρα χαμηλά. Ο Μεντί αφήνει. Δεν τρώει την προσποίηση ο Νσαλίουα που παίζει πια και αυτός σαν τέταρτο center back. Ανάμεσα στον Παπασταθόπουλο, τον Δέλα και τον Γεράλντο. Ματεϊόφσκι. Μαντούκα κοντά του. Δεν είναι φάουλ. Ο Έντσον Ρατίνιο κόβεται από τον Χρντλίτσκα σε 2 χρόνους το κοντρόλ του αριστερού μπακ του Τσέχου. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Μαντούκα. Ο Κόπιτς με τον Πιζανόφσκι δεν έγινε καλή συνεννόηση. Δεν τα βρήκαν μεταξύ τους ο Τσέχος στόπερ με τον τερματοφύλακα. Και αυτό βοήθησε την ΑΕΚ να κερδίσει αυτό το πλάγιο. Και τα δευτερόλεπτα που απορρέουν από τη διαδικασία της επαναφοράς της μπάλας. Ο Βασταθόπουλος. Ο Μαντούκα. Απρόσεκτο κοντρόλ. Ένα εύκολο πούλημα της μπάλας. Πρόχασκα. Τελευταίο λεπτό. Μεντί. Νσαλίουα. Φάουλο Γάλλος. Βλέπετε το πάθος στο πρόσωπο του Ράινο. Πέρασε κάποια στιγμή μπροστά από την οθόνη. Ήταν ένα όνειρο για την Μλάντα Μπόλεσλαβ. Με μια νίκη απόψε να φτάσει χωρίς καν να περιμένει το τελευταίο ταξίδι στη Φλωρεντία. Στους 32 του κυπέλου UEFA. Για αυτούς θα ήταν περίπου σαν να κατακτούσαν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν έμελε όμως. Όπως ο Παναθηναϊκός πέρσι με τον γκολ του Σαλπικίδη. Έτσι και η ΑΕΚ φέτος με τον γκολ του Νσαλίου περνάει από το ίδιο αυτό γήπεδο με τον ίδιο αυτό αντίπαλο. Με 1-0 η ΑΕΚ που με αυτή τη νίκη βάζει τους 3 πόντους πάνω στους 2 από τις 2 πρώτες ισοπαλίες, πάει στους 5, υποσκελίζει τη Μλάντα Μπόλεσλαβ και πρακτικά μπορεί κανείς να πει ότι έχει προκριθεί ήδη στον επόμενο γύρο του κυπέλου UEFA. Μόνον μαθηματικοί συνδυασμοί είναι που απομένουν να επιβεβαιωθούν για να φιξαριστεί το πέρασμα της Ένωσης και η παρουσία της στην ευρωπαϊκή σκηνή και μετά τη χειμερία να άρχει όταν οι ομάδες θα επανέλθουν στον ανταγωνισμό τον Φεβρουάριο. Μλάντα Μπόλεσλαβ ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Ταμ Νσαλίουα στο 46, μια νίκη κομβικής σημασίας για την ΑΕΚ, για τον εθνικό συντελεστή της χώρας στο ranking της UEFA, καθώς οι Τσέχοι ανήκουν στο γκρουπ των άμεσων ανταγωνιστών για τα ελληνικά συμφέροντα. Εδώ ο Μωρέτο με τον τραυματοφύλακα, τον Πιζανόφσκι. Οι κάμερες της δημόσιας τσεχικής τηλεόρασης τον ακολουθούν, το θεωρούν και όχι αδικαιολόγητα ένα από τα πρόσωπα του παιχνιδιού, ο Μαρσέλο Μωρέτο, ο Βραζιλιάνος, που άντεξε βοηθούμενος και από την τύχη στην απελπισμένη πίεση που εξαπέλυσαν εναντίον του στο τέλος του παιχνιδιού οι Τσέχοι για να σώσουν τουλάχιστον την ισοβαλία. Οι παίκτες της ΑΕΚ χειροκροτούν το κοινό τους και εισπράττουν πίσω το χειροκρότημα. Επιστροφή στην Αθήνα και σε μερικά λεπτά ξανά μαζί. Δεν με αφήνα να περάσω. Okay.